Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Τελείωσε η αγωνιστική. Τα μούτρα κάτω οι παοκτσίδες. Προβληματισμένοι Ολυμπιακοί. Αύριο η ΑΕΚ είναι ικανή να μην κερδίσει τον Ατρόμητο, γιατί όταν η ΑΕΚ είναι στο τρίτο στόπερ, στο δύο εξάρια και ένα οχτάρι, να κλείσω τους χώρους, να καταστρέψω το παιχνίδι, να βγω με ένα 0-0 είναι καλή. Όπως καλή ήταν μέσα στη Μίλανε προχθές που την είδα. Αλλά όταν πηγαίνει η ΑΕΚ να παίξει το κατακτητικό, φάτινα στην Τρίπολη, φάτινα μέσα στην Ξάνθη. Ναι. Οπότε θα βρεθεί σε πολλά μάτς που θα πρέπει να πάει σε κατακτητικό επίπεδο η ΑΕΚ, και ένα από αυτά είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος Ατρόμητος έχει γρήγορη ταχύτητα στο χώρο, με τέσσερις κοντός όμως γρήγορους επιθετικούς, οι οποίοι βέβαια δεν τα βάζουν εύκολα. Ο Τόμσον τα κάνει, πώς το λένε, τον Χαφ, τον δίπλα. Όχι ρε, στον Ατρόμητο. Δίπλα στο Ατρόμητο. Δίπλα στο Βασιλακάκι τα Ουμπιδές. Όχι ρε, ο Χαφ, τέλος πάντων. Ο Μαντσόν είναι τραυματίας. Ο Μαντσόν, ο Μαύρος. Ο Μαύρος που έβαλε τον γκολ προχθές. Από εκεί τα κάνει τα γκολ. Ναι, έχουν πρόβλημα στα τελειώματα.
Αυτά. Τραυματία είναι αυτό. 4-1 η Λίβερπουλ μα έστειλε στον κουβά στο 2-3 γκολ. Μηνύσιμο, Κοσμοτέ μηνύσιμο. Τι πράγμα? Κοσμοτέ μηνύσιμο. Τι θα πει? Κοσμοτέ μηνύσιμο. Δεν κατάλαβα. Πληρώνει κόσμο να βλέπει παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή. Κοσμοτέ. Ναι. Είναι συνδρομητή ο άλλο, ναι, για να βλέπει αγώνα. Τι έγινε, τι. Μάτς. Τι πέστε. Όση προπόνηση, προπονήσει. Α, ναι. Κάτι θα βαλέει ο Παντελής ο καπετάνος και ο. Ναι. Λοιπόν, για τον ντέρμπι τώρα. Jürgen Flopp. Για τον ντέρμπι θα πούμε, θα πούμε για τη Λίβερπουλ μετά. Η United τι έκανε? Έχασε από τη Huddersfield. Έχασε, λέει. Ρε Lindelof, δώσαμε 45 εκατομμύρια, πώς θα δώσαμε 50 για να κάνεις αυτή την άμυνα το τσάφ. Λοιπόν. Πάω να πάρω το Βαρέλα. Λοιπόν. Μη σου πω. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός το κέρδισε δίκαια. Δίκαια όσον αφορά τους διαιτητάς. Διότι είχε μια πολύ καλή διαιτησία στο παιχνίδι, όπως το λένε, ο Κομίνης για μένα. Σωστές όλες οι κίτρινες. Χάρισε μερικές. Χάρισε στο Μάτος 2. Χάρισε στον. Στο Σισε 1. Χάρισε στον Έγχελς. Πήγε με την Τάπα. Χάρισε 3-4. Όλο το μάτς που μπορεί να διαμαρτυρηθεί ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ είναι 3-4 κάρτες που δεν έδωσε παραπάνω. Μακάρι η διαιτησία να ήταν τέτοια σε όλα τα παιχνίδια. Βλέπετε τώρα που δεν υπάρχει ο αρχινταβατζής και προσπαθούν να βρουν τον ταβά τους οι διαιτητές, παίζουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Τώρα ΠΑΟΚ έβγαλε μια χωριατήλα, έβγαλε μια επαρχιωτήλα, μια βρωμιά, έτσι, μια ποδαρίλα, τα νύχια ήταν μαύρα. Αυτός ο Ολυμπιακός παίζεται με αυτή την άμυνα, αυτός ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα στα μπακ του, με αυτός ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα στα στόπερ του, το σωματοτυπικό της όλης ιστορίας για μένα έκρινε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένας κοντός ΠΑΟΚ έχασε τις μονομαχίες στον αέρα και δεν κέρδισε πολλές μονομαχίες στον αέρα επιθετικά εξαιτίας της κοντότητας των παιχτών του. Λέω. Κοντότητα, ναι. Τρέμουν τα κόκκινα το δαμάτιο Κοραίρι. Χάμω, τι είναι ένα δαμάτιο Κοραίρι. Τσίμιροτ. Μαωρίτσιο, Ελκαντουρί, Μακ και Βιερίνια. Μια πεντάδα η οποία ο αέρα είναι πρόβλημα. Το γκολ του ΠΑΟΚ τρώγεται στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που στο κορμί το μεγάλο του Φόε Τζίζα, του Καζανοκέφαλου που είχε και μπόι, είχε και δύναμη, πήγε κακό εκεί ο Μαωρίτσιο. Αυτά είναι των προπονητών θέματα. Το πρώτο, στο πρώτο δοκάρι. Το δοκάρι που γίνεται πίσω. Ναι. Κάνει το αριστερό πλασέ γέννημα, ναι, ο Λέο Τζίτσα. Ο Λέο Βάτσι είναι εκεί. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι. Τρεις φορές. Η φάση τον κόβει είναι τυχαία. Τρεις φορές γίνεται, προηγείται άλλες τρεις φορές. Και την γλιτώνει τη μία, δίνει φάουλ στον Έγγελς που δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στον αέρα αμυντικά. Και ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα χαμηλά και στα άκρα. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον Κούτρι, τον Ομάρ και χαμηλά τον Σιζέ με τον Έλκελς, διότι. Ο Πρίγιοβιτς, που αν του τη φέρει στο κεφάλι, είναι πολύ καλός να τυχώσει μέσα όταν λείπει ο, πώς το λένε, ο σέντερ μπακ πάει για κατούριμα ή έχει βγει έξω και του τη φέρει καλά με κατακτητικό ποδόσφαιρο, αλλά σε παιχνίδια όπου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει στα εκτός έδρας, και το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος Κούδας στο Μετρόπολης πριν από μερικές μέρες, πρέπει να σκοράρει ο Πρίγιοβιτς και εκτός έδρας. Για να σκοράρει εκτός έδρας ο Πρίγιοβιτς πρέπει να έχει ταχύτητα, να βγει στην αντεπίδεση δηλαδή, πρέπει να τραβηχτεί στα πλάγια, να κρατήσει την μπάλα, να κάνει μια κούρσα, να τη δώσει, να την ξαναπάρει, να φύγει. Δεν τα έχει αυτά ο Πρίγιοβιτς. Άρα ο Πρίγιοβιτς είναι center for για μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή, όταν ας πούμε έχει τη χοντρούλα στο σούπερ μάρκετ, κάνει το γόη. Άμα βγει με το μοντέλο, κρύβεται κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο κύριος. Ναι, ο κύριος Πρίγιοβιτς. Τον έφαγε για πρωινό ο Σισε, τον κύριο Πρίγιοβιτς. Τον έφαγε για πρωινό τον κύριο Πρίγιοβιτς ο Σισε. Από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη μεριά, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Μάτος. Και πώς να είναι ο ΠΑΟΚ με το καλύτερό του παίκτη να είναι ο δεξιός ο μπακ, όταν δεν έχει πάει αυτή η κουραδομηχανή ο Βιερίνια και αυτός ο Φλόρος ο Μακ σε ένας μένα σε καμιά περίπτωση, και πάει και τα κάνει ο Μάτος το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Το δεκάρι του ΠΑΟΚ είναι ό,τι ο Μαρσέλο για την Ρεάλ Μαδρίτης. Απ' την άλλη μεριά. Ό,τι ο Μαρσέλο για την Ρεάλ Μαδρίτης, ναι, είναι ο Μάτος, ναι, βαθιά υπόκληση. Ναι. Βαθιά υπόκληση. Πεχταράς. Το δεκάρι του ΠΑΟΚ κάνει τα πάντα.
Εκεί λοιπόν, μπαίνει ο Ανδρούτσος, γιατί ο Σεμπά προς ατυχία του Ολυμπιακού είναι τραυματίας και μπαίνει ο Ανδρούτσος, ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού, γιατί τον έκανε την πατάρα να ο Μάτος από εκεί, γιατί δεν πλευροκόπησε ο Ανδρούτσος από εκεί, δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία ο Ανδρούτσος από εκεί, ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, όπου μετά το 65ο λεπτό χρειαζόταν φιάλες οξυγόνου οι ποδοσφαιριστές του για να βγάλουν το παιχνίδι. Και εκεί ο Λεμονής δεν βοηθάει τον Ολυμπιακό. Αργεί να βάλει τον τέταρτο χαφ. Εγώ θα έβγαζα ή τον Φορτούνι ή τον Ασαριφάρ πολύ σωστά και θα έβαζα τον Σντίελαρ ή τον άλλο που κόβει, πώς το λένε, τον Ζιλέτ Σούμπελ Σίβελτ να πούμε. Στο 85 ήταν πολύ αργά. Στη Μαρμίτα. Σιώπη αν τον κράταγα. Σωστό. Μ' αρέσει, ναι. Λοιπόν, και η ιστορία λέει ότι εκεί πέρα από το 75 το αργότερο έπρεπε να κλείσει ο χώρος για τον Ολυμπιακό, διότι ο ΠΑΟΚ πήρε πάρα πολλά δίκαια σφυρίγματα και γέμισε η περιοχή του Ολυμπιακού από στημένα χτυπήματα τα οποία ήταν και επικίνδυνα και θα μπορούσε. Πάλι ο Μάτος είχε. Δηλαδή ο Μάτος πλευροκοπούσε, πήγαινε στο ένας μέναν. Έκανε το δεκάρι, έκανε σέντρες. Πήδηξε και πήρε και την καλύτερη κεφαλιά που έφυγε. Έφυγε λίγο out. Κεφαλιά ψαράκι, ο Μάτος. Ο MVP του ΠΑΟΚ. Έχασε ευκαιρία η Άγια διπλό προχθές. Και επίσης ο Λεμονής άργησε πολύ να βάλει τον τέταρτο χαφ. Στο 85 κοιμήθηκε εκεί, τον πήρε μπροστά. Κάνα ψηλό ζάχαρο κι αυτός. Υγεία να έχει το παλικάρι. Και φυσικά η τρίτη του αλλαγή είναι για Μπουνιές. Γιατί είναι για Μπουνιές η τρίτη του αλλαγή? Γιατί αντί να βάλει τον Νικολάου τρίτο center back και να βγάλει τον. Όπα, Νικολάου στην κερκίδα. Νικολάου στην κερκίδα. Και απορώ γιατί. Κακός. Αυτό είπα. Κακό. Τρία τραυματία. Κακό. Ο Νικολάου επειδή έπαιξε στην Ελλάδα. Κακό. Κακό. Έχει τον για ένα τέταρτο. 15 λεπτά. Για 5 λεπτά. Τρεις σέντρες εκεί πέρα δεν μπόρεσε να κάνει ο ΠΑΟΚ το καλό γιατί είχε κοντομούνες. Επίσης, στα χαρά. Ο Ταξίδης κερκίδα, τι τραυματίε είναι ο Ταξίδης, Γιάννη, παιδιά. Ο Ταξίδης, τρίτο center back. Ξεκινάει και ζουμάρει όλο ο μισός Ολυμπιακός στα βία. Ο Ταξίδης, τρίτο center back. Όχι center back τον Ταξίδης. Όχι, εκεί την ώρα να τον βάλει 5 λεπτά. Καθόλου. Νικολάου, γιατί τον έχεις έξω. Τον Νικολάου. Λάθος. Λάθος, κύριε. Και μου βάζει center forward να πηδήξει κεφαλιά σε αμυντικό. Για τον ΠΑΟΚ τι έκανε. Τι έκανε, πώς το λένε. Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου κάλυψε τον πάτο του. Γιατί κάλυψε τον πάτο του ο Λουτσέσκου? Γιατί λέει. Μου φέρες Βιερίνια και Μακ. Είναι, τους έχω 2 μήνες. Πάρα πολύ ωραία. Έχω τον. Πώς το λένε το ατρωμί του, τον εξτρέμ. Το Λιμιό. Έχω το Λιμιό, τον έχω εκτός 18ος. Α, που τον δώσαμε. Έχω τον Μπέλκα εκτός 18ος. Ή μάλλον τον έχω στη 18ος, αλλά δεν τον βάζω καθόλου. Και έχω τον Τζάλμα Κάμπος. Θα παίξει λοιπόν ο Μακ και ο Βιερίνια. Αυτοί οι οποίοι είναι οι φίρμες που πρέπει να σηκώσουν τον ΠΑΟΚ. Τι μου φέρε στα χαφ, Ελ Μαουρίτσιο. Ωραία, τον βάζω. Και τον Ελ Καντούρι, τρώω τον μαύρο. Και μετά τι γίνεται, παίζω με αυτούς τους 4 και 3 center back τον Ζαμπράνο, οι οποίοι εξαφάνισαν βέβαια. Ο Βαρέλα ήταν πολύ καλό σήμερα πάνω στον Ανσαριφάρ, τον εξαφάνισε από τους καλούς φέτος στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αλλά ουσιαστικά σου λέει ο προπονητής, Μακ δεξιά, Βιερίνη αριστερά, τρώμε τον μαύρο και βάζουμε τη μεταγραφή, τρώμε τον Κάνιας. Τρώμε τον Κάτσε και βάζουμε το Αμαωρίτσιο και βάζουμε εξάλλου ουσιαστικά τον Τζίμιροτ. Ορίστε κύριε, αυτοί είμαστε. Βγάζει το πρόβλημα από πάνω του. Ο Χέστης ο Λουτσέσκου. Μη, γιατί εμένα με κράξανε στο YouTube. Ο Χέστης ο Λουτσέσκου, εγώ το είπα την Παρασκευή στο ραδιόφωνο. Αν ήμουν, λέω Λουτσέσκου, για να βγάλω το πρόβλημα από πάνω μου, ξεκίνα Μακ, ξεκίνα Βιερίνια. Να σας βρίζουνε, αν δεν τραβήξετε. Θέλετε να γίνετε ήρωες, θα κάνετε ήρωα και εμένα. Καταλάβατε τώρα, ΠΑΟΞΙΔΕΣ, όταν 1 εκατομμύριο εσείς και εγώ μόνος σας έβριζα τον Γκαρσία, τα χαΐγια σας με τον Γκαρσία σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Άντε στην Ευρώπη έπαιξε 2-3 καλά παιχνίδια. Καταλάβατε ότι είστε προσωπολάτρες. Ο πρώτος που πήγε και έβγαζε φωτογραφίες στη σέλφι ήταν ο Μακ με το Βιερίνια. Γιατί ο Μακ με το Βιερίνια? Γιατί δεν μπορούν. Ένας με έναν δεν μπορούν. Και έρχεται λοιπόν να με σώσει από τον πάγκο ο Σάκχοφ, που τα 100 μέτρα τα κάνει σε ένα χρόνο, αλλά μπήκε εκεί με τη λογική του έχω κοντή άμυνα και πρέπει αμυντικά και επιθετικά να έχω ένα θέμα στα χαφ σε μπόι. Για καταλάβατε γιατί μπήκε ο Σάκχοφ. Διαφωνώ σα. Και μπήκε ο Κάμπος στη θέση του Μακ. Ο Κάμπος στη θέση του Μακ, σώσε με.
Και το καρδιολίκι το μεγάλο είναι, πήρατε 1,5 εκατομμύριο να πληρώσετε αυτό τον τάκι, το χαλά, το σωσία του Νάνου, του ελληνικού κινηματογράφου, το Βιερίνια, για να το βάλετε με ανάποδο πόδι αριστερό μπακ, για να μπει μέσα ο. Πώς το λένε, για να μπει μέσα ο Μπίσεσβαρ. Και λέτε τον Μπίσεσβαρ, σώσε με μαύρε. Και σώσε με μαύρε. Μπαλιές, Έβγαλε δύο φοβερές μπαλιές. Και βγάζει δύο φοβερές μπαλιές. Οπότε οι μεταγραφές σας. Θα σου πω. Είναι για τη Λαμία. Είναι οι μεταγραφές σας για την Τρίπολη και όταν φτάσετε στο Καραϊσκάκι, το φτάσετε στο Άκα, φτάσετε στη Λεωφόρο, βγάζετε το μανδύα του Καράβλαχου. Καράβλαχοι! Πάνω σε αυτό, Κώστα, το μήνυμα είναι πάνω σε αυτό εδώ πέρα. Ναι. Για μένα, τι έγινε, πάντα μου αρέσει η μεγάλη εικόνα. Τι έγινε μετά το Euro, έτσι, είναι σημαία Ρεχάγκελ, έρχεται ο Σάντος στον ΠΑΟ. Ναι. Και το αφαιρεί όλο το DNA, ναι. Και γι' αυτό και βλέπουμε κακά μάτς κάτω. Ναι. Τα καταστρέφει με την αγωνιστική σημαία του ΟΠΑΟ. Ναι. Γιατί πάει με αυτή τη σημαία, με ναι. αυτό το λάβαρο. Ναι. Εδώ ήταν με Άγγελο Σασιάδη τη χρονιά που νίκησε 1-2 ή 0-1, Γιώργο. 1-2. Τελευταίο τέταρτο παίζει ο ΠΑΟΚ με 4 δεξιά μπακ. Σαλτιγκίδη, Δημήτρη Παπαδόπουλο, το δεξί μπακ που έπαιζε στου χρόνου, που ήταν τότε, και ένα ακόμη. Τώρα δεν σχολιάζω. Έχουν πάει τα πράγματα έτσι γι' αυτό. Φυσικά με διαφορά τα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ καλύτερα. Να πω για το Μάτο δύο κουβέντες πριν δώσω τα στοιχεία εδώ στους φίλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ το εξής. Στο επιθετικό κομμάτι ο Μάτος είναι συγκλονιστικός. Ο Μάτος είναι συγκλονιστικός. Στο αμυντικό παιχνίδι ευθύνεται στον γκολ βέβαια, γιατί εκεί πρέπει να είναι στο δεύτερο δοκάρι ο Μάτος. Ναι. Εντάξει. Αλλά το άλλο το τρελό στο αμυντικό κομμάτι του Μάτος λέει το εξής. Λέει, δεν μπορεί να παίζει ο Ανδρούτσος αριστερό εξτρέμ και εγώ ο Μάτος να τρώω κάρτα. Μου χαρίζει άλλες δύο. Αν θέλει να με παίξει στο Καραϊσκάκι ανάποδα, του δίνω δικαίωμα να με βγάλει. Του δίνω δικαίωμα να. Ειδικά η μία με τον Οφό είναι. Του δίνω δικαίωμα να με βγάλει κάρτα. Εάν στο Καραϊσκάκι θέλει να βοηθήσει ο διαιτητής τον Ολυμπιακό, σου βγάζει εκεί με τον Οφό και μένεις με 10 παίκτες. Το καλύτερο σου παίκτης λοιπόν, ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω αν διαμαρτύρεστε για τη διαιτησία και αν το κάνετε θέλετε κλωτσιές εδώ ανάμεσα στα μάτια εδώ. Στο Μεσόβριδο. Μαλακίες, σας θέλει ο διαιτητής. Έχω εδώ όλες τις φάσεις. Το ότι ο διαιτητής είναι σπαθή φαίνεται στο εξής. Σπαθή, μισό λεπτό. Σπαθή. Κακός είναι και για τους δύο. Δεν είναι καλός ο διαιτητής. Μια χαρά είναι ο διαιτητής. Χάρισε από δύο κάρτες στους παίκτες του Ολυμπιακού και δύο κάρτες στο Μάτος. Στο Μάτος, αν σε βγάλει το Μάτος, έχεις μεγάλο πρόβλημα. Είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Βγάλει και τον τέτοιον όμως. Ναι. Να βγάλει και τον Ασαριφάρ με την κλωτσιά. Ναι. Να βγάλει και τον άλλο το δικό μας που κάνει πάλι πάρο, τον Τζίμιροτ με δεύτερη. Τον Τζίμιροτ. Όχι, θα τους βγάλει, σου λέω. Δεν έχω να πω κουβέντα για τον διαιτητή. Ο διαιτητής φαίνεται στο 12ο λεπτό, ένα στιγμένο του Ολυμπιακού του δίνει επιθετικό φάουλ. Πάει ο Έλκες να διαμαρτυρηθεί και του λέει shut up, σκάσε μαλάκα. Του λέει ο διαιτητής. Δεν είναι φάουλ αυτό. Δεν με νοιάζει. Η κεφαλιά πάσα σου, δεν θα δοκάρει. 13. Το offside του Φορτούνη που είναι λίγο offside. Στα άλλα χρόνια παίζεται ο επόπτης. Ναι, θα ήταν ο επόπτης. Εκεί ο Σάββας Θεοδωρίδης από πίσω με τον Καράπαπα θα ήταν έτσι. Στο 16 παίρνει ο Ασαριφάρ από το Λέωβατς καθαρά την μπάλα και το δίνει φάουλ. Εκεί δίνει ο διαιτητής, είναι πενταρίσιος. Στο 16 παίρνει ο Ασαριφάρ. Δεν είναι φάουλ εκεί. Μεζαμπράνο. Βγαίνει μόνο στα πλάγια. Σωστές οι κίτρινες στο Σισέ και στον Πρίγιοβιτς. Αν και ο Σισέ πάει πρώτος και κάνει τη μανούρα, αλλά απαντάει και Πρίγιοβιτς. Σωστή κίτρινη κάρτα στον Ανδρούτσο. Έπρεπε να τη φάει ο Ανδρούτσος. Σωστή στο Μάτος, το 31. Μάτος, επικός, δεν τρως κάρτα με τον παρορμητισμό σου απέναντι στο χαφ εξτρέμ Ανδρούτσο. Απαγορεύεται. Στο 39 φλερτάρει με την κόκκινη ξανά ο Μάτος. Στο 54 ξαναφλερτάρει με τα χέρια που πιάνει τον άλλον. 55 είναι. Στο 55. Χαρίζει κάρτα στον Ασαριφάρ στο 55 στο άλλο λεπτό που το πατάει τον. Ποιο με το αριστερό του πόδι πατάει το δεξί του Σοπράνο. Εκεί είναι κίτρινη κάρτα. Στο 68 χαρίζει κάρτα στον Έγχελς. Πάει με τις τάπες ο Έγχελς πάνω στον Πρίγιοβιτς και δεν του δίνει κάρτα. Όταν πας με τις τάπες είναι ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Τη χαρίζει στον Έγχελς επάνω στον αυτόν. Σωστά δεν δίνει δεύτερη κάρτα στο Σισέ στο 70. Εντάξει. Και γενικά ο διαιτητής δεν πρέπει να μιλάει ούτε ο Γαύρος. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Για μένα. Αν μιλήσετε για διαιτητή, κρύβετε το πρόβλημα. Σωστό.
Εάν μιλήσετε, είτε από τη μια παράταξη, είτε από την άλλη, βγάλτε το σκασμό και ο Καράπαπας και ο άλλος ο Κυριάκος στο τετράγωνο. Σκάστε με τον διαιτητή. Δείτε τις ομάδες σας, τα προβλήματα, τα φοβερά που έχετε και οι δύο, ή σας πάρει άκρα πρωτάθλημα. Τέλος, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ασλαμάς Γιώργος και ο νικητής θα μιλήσει στο τέλος γιατί έχει ωραίο πουκάμισο. Και η... θέλω, άμα θέλει μπορεί να μιλήσει και πρώτος επειδή είναι νικητής. Ας μιλήσω, θα μιλήσουμε λίγο για την. Μιλήσεις Γιώργο. Όχι, όχι, σύντομα. Ωραία. Okay. Για ντέρμπι, για Αγγλία, ό,τι γουστάρεις. Για Ηρακλή δεν έμαθα, ήταν μόνο τον γκολ. Το οποίο γκολ είναι απίστευτο. Το πετυχαίνει πάλι ο Παναγιωτούδης ο Κώστας. Ποιο είναι Ηρακλή, λες. Ηρακλή. Μέσα στην Κατερίνη το πήρε 0-1. Ναι, το 0-1, ναι. Ναι. Ο Ηρακλή αρχίζει να γίνεται ομάδα με του παίκτες που πήρε. Γιατί οι δύο πρωταγωνιστές ήταν σαν μια. Έχει και σφυρίγματα από τον. Πώς το λέμε, από τον γραμμένο. Έχει και σφυρίγματα από τον γραμμένο. Ευχαριστούμε, Ηρακλήδης. Είμαστε όσοι είμαι με τον Ηρακλή. Πείτε να ευχαριστώ τον γραμμένο για τη διαιτησία που έχει ο Ηρακλής. Πείτε και να ευχαριστώ τη δόξαδρά μας που σας έδωσε 7 παίκτες και τους πληρώνει η δόξαδρά μας. Είναι 7, είναι 4. Ναι. Είναι 4, Κώστα. Ο Παπαδόπουλος. Δίνεις, γιατί λες, και ο Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος, μία ακόμα ήταν. Ο Σέντερ Φόρ Ποδοβασιλάκης. Από τη δόξαδρά μας κι αυτός είναι. Πάμε παρακάτω. 4 είναι και αυτό ελέγχεται που λες για τους και για τους 4. Τέλος πάντων, ωραία. Παναγιωτής βάζει επίσης τον γκολ γιατί είναι δεξιά από τον άξονα το φάουλ, έτσι την περιοχή, το εκτελεί με το δεξί, δεξιοπόδαρος, και τη στέλνει στο δεξί γάμα. Μου θύμισε Πλατινή 82-86, χωρίς υπερβολή, ο Παναγιωτής ο Παναγιωτής. Πάει αυτό, εντάξει, καλώς ήρθε όπως είναι η άδεια. Συγγνώμη ρε φίλε που σε έστειλα στον κουβά, χοντρός δεν είμαι πάντως μια φορά, να ξέρεις. Και άμα θες να με πρίξεις, έλα. Το βεβαιώνω και εγώ ότι δεν είναι χοντρός. Εντάξει τώρα για τον ντέρμπι σήμερα, απλά ο ΠΑΟΚ αφού δεν πήρε και αυτό εδώ πέρα σήμερα, καλά μας έκανε καλό σε όλο το ποδόσφαιρο, να έχει λίγο ενδιαφέρον, γιατί δεν το πέρα, εντάξει ήταν τα πράγματα τώρα με 7 βαθμούς μπροστά, λίγο κρυάδα. Δεν υπερασπίζομαι, συγγνώμη, είναι ένα παλικάρι στη Μαρμίτα που ήρθε σήμερα και γίναμε το μάτς. Δεν υπερασπίζομαι τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο είπα ότι κοίταξε τον κόλο του. Κοίταξε να φυλάξει τον κόλο του. Ναι, αυτό είπα. Δεν είπα ότι έκανε καλά που φύλαξε τον κόλο του. Ναι. Θα πει ο Γιώργος. Απλά ήταν, η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Ότι λες ότι εδώ τουλάχιστον δεν χάνω σήμερα. Γιατί το momentum είναι με τον ΠΑΟ. Ναι. Τον Ολυμπιακό τον έχουν χυμίξει όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι. Και οι δικοί του και οι αντίπαλοι. Ναι. Και από εδώ πέρα δημιουργεί ένα κλίμα ότι ο Ολυμπιακός έχει εντελώς τελείως χάλια ρόστερ. Απλά έχει λάθος ρόστερ ο Ολυμπιακός. Δεν είναι χάλια. Δηλαδή, ας πούμε, κάπου διάβαζα μάλλον τις μέρες. Και έχει δίκιο το άρθρο. Έχει 5 στόπερ που έχουν όλα. Τα ίδια χαρακτηριστικά. Ποιος, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Δεν είναι κακά τα στόπερ του. Καλά, δεν είναι η Μπόμπι Μουρ. Ούτε είπε και Μπάουερ. Θύμησε του στο στόπερ. Ούτε Μέλμπερκ δεν είναι, ρε. Κάκα μου κάνει. Μέλμπερκ, παιχνίδι. Δεν σχολιάζω. Τι ούτε Μέλμπερκ. Ναι, εννοείται. Δεν σχολιάζω. Μέλμπερκ, μακάρι να είχαμε δει. Εντάξει, ναι. Δεν σχολιάζω. Θεός. Αν τον πήγε Μπάουερ καλύτερο, εννοείται ο Μέλμπερκ. Ειδικά από τον Γερμανό τον απαταιώνα. Αλλά είναι ότι. Ωραία παρατήρηση. Αργή, ψηλή. Είναι όλοι. Ναι, ναι. Είναι οι ίδιοι όλοι. Σισε, Ολυμπιακό. Σισε, Έγγελς, Μποτία και Νικολάου. Σωστό. Ξεχνάμε κανένα πέμπτο. Ο τέτοιος, ναι. Που ήθαρε λίγο. Ο Σέρβος. Ο Βούκοβιτς. Ο Βούκοβιτς. Ναι. Το μήνυμα δεν μεταναπτώπουλε. Ο Νικολάου δεν είναι πολύ διαφορετικός. Αλλά είναι το παιδί, είναι νέο παιδί. Okay. 19 χρονών. Οπότε λες ότι ήταν μοναδική ευκαιρία. Όλα τα στοιχεία ήταν με τον ΠΑΟ σήμερα. Και όλα εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι. Και με τον αέρα 4 βαθμών. Και πάω και με δύο αποτελέσματα. Ναι, γιατί πάστε εγώ, πάστε τους άνετος. Το Μακ και το Βιερίνια, άμα θες να τους βάλεις, ναι. Ξεκούραστος στο 65 στην πτώση του Ολυμπιακού που θα βρεις πιο πολλούς γόλους. Για το Βιερίνια, είπα στα παιδιά σήμερα εκεί που το βλέπαμε, τον λέω, έχω τον Ραπτόπουλο, εικόνα μπροστά μου να λέει το βράδυ. Βιερίνια, με 1,5 εκατομμύριο δεν σε θέλω για να εκτελείς μόνο τα φάουλ. Και τι φαίνεται, λέγανε, κάνει τελείως τα φάουλ. Αυτό έκανε. Και τα μισά τα έστειλε στο τείχο στα φάουλ. Ναι. Τι. Το ότι σας δουλεύει. Εγώ είπα, κύριε Σαββίδη, πήγες και αυτό τον γιο σου, τον μπαμπέ, τον Γιώργο, τον αλόφρονα, να του πεις, ότι είπε ο Ραπτόπουλος ότι ο Κουτσολιάκος έπιασε τον κόλο. Ειδικά εμάς. Σε πιάσε τον κόλο τον Κουτσολιάκο. Και σου πιάνει τον κόλο και έχεις ρεπόρτερ, δημοσιογράφους, οπαδούς, φίλους, τα γάρια, γιατί δεν έχουν μάτι να δουν την μπάλα και θα δουν το πρόβλημα μετά από 100 μέρες. Εμείς λοιπόν το πρόβλημα το βλέπουμε 100 μέρες πριν. Και δεν θέλω να πει αυτό. Δεν θέλω να σαφήσει το και τον Βιερίνια. Φταίει που δεν ξέρει μπάλα. Αντί να βγαίνει ο άλλος, καλά, ο άλλος πήγε. Είναι ότι πάει με το ρεύμα με το πόπολο, Κώστα. Άντε, πάει με το πόπολο. Πάει κόντρα, πάει. Ο Λόραντ, ο Αναστασιάδης.
ο συγχωρεμένος Ελώνα, τον Αναστασιάδης, ο Σάντος. Άμα ερχόταν ο γιος του Σαββίδη να του πει: θέλω ανοιχτή προπόνηση, ξέρεις τι κλωτσιές θα τον έδινε. Θα του δίνει ένα γουδί ολόνατο, εδώ είναι και 1,5 μέτρο, θα τον έδαβε κάτω από τη γη. Το κοντό. Θα σε έδαβε κάτω από τη γη. Πήγες ρε στην Τούμπα, πήγες ρε στην Τούμπα με τρεις μπράβους. Πήγες στην Τούμπα. Όχι, ο Ιβάν. Όχι, ο γιος του. Πήγες ρε στην Τούμπα και είχες τρεις γορίλες από πίσω. Τρεις μπράβους είχε. Άντε να πάω εγώ στην Τούμπα, στη Χαριλάου και στα γήπεδα της Ελλάδος να, να φέρω τρεις γορίλες γιατί με τουμπανιά σου στο ξύλο. Εσύ ρε στο σπίτι σου πας με μπράβους ρε. Μυστική κύριε και δεν πιστεύουμε και στον Θεό. Και κάτι άλλο, ρε Ιβάν, ναι. Το μεσημέρι εκείνο προχθές, εγώ ήμουν στο μπαλκόνι με το σοβρακάκι 2 ώρες κάνω μια γραφή. Ειλικρινά, 35 βαθμούς. Μακριμάνικο μάλινο μαύρο και κασκόλ μάλινο τυλιγμένο, ρε Ιβάν. Ήρθε κατευθείαν από τη Στέπα, ρε. Βγάλω ίσα ίσα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Jet lag. Jet lag. Jet lag. Είσαι θεσμινή, είσαι το Χατζηγιάννη. Πες μας για το ντέρμπι, πάνε μας Αγγλία, πάνε μας στα ευρωπαϊκά και πάμε Γιώργο και Μαλάτο και φύγαμε. Ένα γρήγορο τίποτα. Ναι. United αυτοκτονία, αυτοκτονία United, αυτοκτονία, μακάρι να είναι κοντά εκεί. Τότε με το πάρει τότε να φέτος. Μακάρι που παίζει μπαλάρα. Παίζει τρελή μπάλα. Μπαλάρα. Ό,τι τη στέρισε ο Θεός τη δεκαετία του 80 που έπαιζε σούπερ μπαλάρα και τα έπαιρνε η άλλη απαταιώνισσα με το κοινικό το ποδόσφαιρο. Με Χόντλαρ, Ντίλες, Βίγια, Μπρουξ, Άρτσιμπαλτ, Μπρουκ, Κρουξ. Και όλους αυτούς, ας το πάρει τώρα να μην φέτος ειλικρινά, αν μπορεί από τη City. Καλό και το United το έχασε. Εντάξει, αλλά τώρα 5 βαθμοί τώρα Αγγλία σήμερα. Η City έχει και το ρεύμα, έχει και τη φόρμα, έχει και την τακτική μπροστά, έχει τα δυο τα χαφ μπροστά από το εξάρι που πατάνε περιοχή, έχει κινήσεις και φυσικά έχει και μεταγραφές που έκανε λογικά ο Γκουαρδιόλα, έκλεισε τις τρύπες πίσω. Ναι, μάλλον. Τους βγαίνει τώρα και τα... αυτό που ήθελε ο Γκουαρδιόλα του το παίρνει. Παιδιά, ας μας ενημερώσει μόνο κάποιος τι έκανε σήμερα η Λάρισα που έπαιζε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μας ενημερώσει. Η Λάρισα, θα στείλει κάποιο μήνυμα. Η Λάρισα έπαιζε στην Αμερική. Ναι, θα στείλει κάποιο μήνυμα. Στην Κρήτη έπαιζε. Η Λάρισα, σούσε τα λογάκι. Θα στείλουν μήνυμα, θα δεις. Θα στείλουν μήνυμα. Έχασε, τι να κάνει. Έχασε η Λάρισα. Έχασε. Ένα 7 δευτερόλεπτα μπροστά ήταν ο άλλος. Φέρτε μου κανένα που κάνει ο Χριστιανέ μου. Ποιο κέρδισε ο Πλατανιάς. Όχι, άλλο λέει. 0-1 κρίσμα. Αυτά μου δίνει ο Παναγιώτατος. Τι να κάνω. Ο άλλος μιλάμε έχει σπάει τον ρεκόρ σε αυτά. Πάμε, πάμε. Χιλιά κάνουμε. Πάμε. Ναι. Ο Μαλάτος θα μιλήσει. Σαν νικητής. Τελείωσες εσύ. Τελείωσες. Λοιπόν. Να μιλήσω εγώ. Να μιλήσω. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο, το φίλο εδώ τον Μπάουμπζη, ο οποίος είχε το αντριλίκι να έρθει να μου δώσει συγχαρητήρια για το ότι η ομάδα μου νίκησε. Ναι, αλλά νίκησε, αλλά δεν τραβάει. Ναι. Δεύτερο, να δώσω συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό. Μπράβο, μπράβο στον Αγκονή, το Γάλλο, τον προπονητή. Ανικό, ρε. Ανικό. Προπονητάρα είναι αυτός. Δεν ξέρω, δεν άκουσα ραδιόφωνο. Αν κλαίγανε, είναι κατάπτυστη. Λοιπόν, τρίτον, είναι μαλακίες. Μπούζο αύριο, ναι, βάλε ένα γκολ που είχε βάλει ο ΠΑΟΚ το 1821 για να μας ανεβάσεις έτσι την πίεση. Τι να θα τον κάνετε. Ναι. Λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Τέταρτον, λένε την ομάδα τον Ολυμπιακό φέτος και πέρυσι που δεν ήταν καλός, το λένε πεθαμένο, βεβαίως. Αλλά η ομάδα αυτή έχει 4 αστέρια στη φανέλα της. Και αυτά όταν βλέπεις τον στρατηγό τον σέβεσαι. Ακόμα και όταν κοιμάται τον σέβεσαι. Πάμε τώρα παρακάτω. Εγώ σας έχω πει ότι δεν είμαι εγκάθετος από καμιά διοίκηση, κανένα πρόεδρο και κανέναν εκπρόσωπο και δεν ξέρω τι άλλο. Και λέω ό,τι βλέπω. Καλά, εντάξει. Τι βλέπω. Τι βλέπεις. Βλέπω τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει center for. Έχει τον Ασαριφάρ που είναι καλός και σήμερα ο άνθρωπος είχε εγκλωβιστεί σε δύο γκολίθους, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα γιατί και η μία ομάδα και η άλλη, ναι, αδυνατούσαν να βγάλουν την μπάλα στη γραμμή κρούσης τους. Ναι. Και η τα μία ομάδα back και η άλλη. Ήταν διακριθέντες. Τα ναι. center back και ο Βαρέλα και ο Σισε. Σωστό. Εξαιρετικά καλά. Σωστό, σωστό. Για σωστό. Το Σισε μια και λέει ο φίλος ο Κωστής. Ναι. Επέμενα εγώ εδώ και 1,5 μήνα και τελικά ευτυχώς μου κάναν το χατήρι και ορίστε τα αποτελέσματα. Δεν το κάνω για να ευλογήσω τα γένια μου, άλλη δουλειά κάνω εγώ, δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος ούτε τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι και εμείς καμιά φορά που δεν είμαστε δημοσιογράφοι αλλά γνωρίζουμε από ποδόσφαιρο λόγω της πολυετούς εμπειρίας που έχουμε να το βλέπουμε. Παρενετικά μπορούμε και κάνουμε κάποιες υποδείξεις οι οποίες είναι σωστές. Άρα,
Ο Ολυμπιακός θέλει χτες δύο center back κλάσεις. Και το λες μετά από νίκη. Και το λέω μετά από νίκη, γιατί εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεύτερο. Δεν σ' άρεσε αυτό που είδες? Όχι. Όχι. Και οι δύο ομάδες ήταν να πιάνω τον ένα παίχτη τη μια και τον άλλον τη άλλη και να του βαράω τα κεφάλια. Για τα λεφτά που παίρνουν είναι άχρηστοι. Ναι. Παίρνουν πολλά λεφτά και δεν τα αξίζουν. Ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Θέλουμε και έναν ακόμα τουλάχιστον, κύριε πρόεδρε, center for. Τη κλάση του Ανσάρι Φαρ, αν είναι και του Ιντέγε, δεν θα σας πω όχι. Αν βρούμε και κανέναν Αναστόπουλο γρήγορο από εκεί από την Αγγλία, τη Β' Εθνική, γιατί βλέπω εγώ, αλλά δεν θέλω από τηλεοράσεις να σας πω. Άρα να σας πούνε αυτοί που κάθονται και πληρώνονται και μας φέρνουν τον Τζούρτζεβιτς. Ναι. Χαιρετίσματα. Ναι. Η πια λουλουδιασμένη το παιδί. Ναι. Ο Εμενίκε λέει είναι συνέχεια τραυματίας. Ούτε εγώ που είμαι 60 χρονών δεν θα ήμουν τραυματίας. 1,5 παιχνίδι έχει παίξει. Τι χάλια είναι αυτά. Εμποκανής χώρο ρε προχθές που τον διώξατε. Παρακάτω. Σήμερα παίζεις με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εδώ πάνω που μιλάω εγώ στη Θεσσαλονίκη, ορισμένοι δημοσιογράφοι, όχι φυσικά σαν τον Ραπτόπουλο, γιατί τον Ραπτόπουλο δίνουν πολλά καρβελιά να τον πιάσουν μερικοί. Και δεν το λέω για να τον κουμπλιμεντάρω, λέω την αλήθεια. Κουμπλιμεντάρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τον υπερτίμησαν και μαζί με αυτούς οθήθησαν οι οπαδοί της ομάδος αυτής που είναι βασανισμένοι οι άνθρωποι, είναι βασανισμένοι οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, είναι κρίμα, δεν τους αξίζει, να λένε ότι στο ημίχρον θα είναι 0-4. Άκουγα χτες το βράδυ. Να είναι 0-3. Ρε παιδιά, ήμαρτον. Τι φορά παίρνετε. Η εικόνα του Ολυμπιακού Μεσοαμερικά τους έδωσε το δικαίωμα. Ναι, τους έδωσε το δικαίωμα. Είπα ότι η ομάδα που στη φανέλα της έχει 4 αστέρια θέλει και σεβασμό. Και είπα μάλιστα στη δική σου εκπομπή, Κωστή. Συγγνώμη λίγο. Εάν το μέσο που δουλεύω μιλήσει για σφαγή ή για διαιτησία. Μιλάει. Ναι, εγώ είμαι αντίθετος. Εγώ είμαι έξω. Δεν γουστάρω. Ναι. Τα καζατζηδικά. Αν είχε θέμα η διαιτησία, θα το λέγαμε. Να αφήσουν το παραμύθι. Δεν άκουσα ραδιόφωνο, ούτε Ερασπόρ, ούτε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, μη με λέτε. Αν το κάνει, θα είναι λαϊκισμός για μένα. Το λέω από τώρα, πριν βγουν και μιλήσουν. Είπα στην εκπομπή σου την Παρασκευή το βράδυ, έτσι δεν είναι, ότι ο πεθαμένος θα γίνει βαμπύρ και θα σηκωθεί και θα πιει αίμα. Ο βαμπύρ. Ο βαμπύρ. Έλα. Λοιπόν, και το έκανε. Το έκανε. Θα μου πείτε τώρα ότι εγώ μπορώ να θριαμβολογώ? Όχι, όχι, γιατί είμαι τρίτος. Δεν σ' άρεσε αυτό που είδες, το και ξαναρέσει. Και δεν μου αρέσει, ναι, αυτό που βλέπω. Άρα, Τάκη Λεμονή, φίλε, για προσπάθησε λίγο να βάλεις αυτό το Μίλιτς από τη Φιωρεντίνα. Γιατί τον πήραμε, δεν έχω καταλάβει. Τι θέση παίζει ο Μίλιτς? Αριστερό μπακ. Μπακ. Έπαιξε με τη Λαμία. Δεν ήταν καλός ιδιαίτερα, ναι, αλλά όμως είναι αριστερό μπακ. Ναι. Βάλτον, και επειδή δεν έχεις αριστερό εξτρέμ, ναι, να μαρκάρει, θα μου βάλει τον Κούτρι, βέβαια. Βέβαια. Όχι τον Ανδρούσο. Ο Ανδρούσος το παιδάκι, το λέω παιδάκι γιατί είναι 19 χρονών 20. Τον Ανδρούσο, μπρουτότατο, θα το πω μέσα. Τον βάζεις στο κέντρο, στα χαφ, αν θες δηλαδή παίξε 4-3. 1-2 και βάλει τον εκεί να τρέχει. Είναι καλό κυνηγόσκυλο. Ποιος? Ο Ανδρούτσος. Στα χαφ. Στα χαφ. Ναι. Όχι σαν το Σιώπη που το διώξαμε σαν άχρηστο. Ναι, ωραίο. Όχι σαν το Ριζβάνι, ναι, που το διώξαμε ότι δεν κάνει. Ναι. Γιατί ο Ριζβάνης παίζει. Ναι. Ο Βούκοβιτς δεν ξέρω που είναι αυτός, στις Μαλβίδες. Συγκεντρωθείτε. Όχι, ήταν στην αποστολή, ρε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω να παίζω. Συγκεντρωθείτε κάτω. Είμαστε τρίτοι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε. Πήραμε κάποια λεφτά που προκριθήκαμε στους ομίλους. Πήραμε κάποια χρήματα από το Ρέτσο. Εγώ δεν θα κάνω κουμάντο στο πορτοφόλι κανενός. Όμως, βάσει της λογικής, θα έπρεπε να έχουμε δώσει 5-10 εκατομμύρια από αυτά, να μπορέσουμε να έχουμε
τα center back που λέω τα δύο τα πολύ καλά και τον ένα center for μαζί με τον Ανσαριφάρ να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και κάτι λιγότερο μπορούσαμε να δώσουμε να πάρουμε και έναν αριστερό εξτρεμ μια και πουλήσαμε τον Τουρμάζ. Λοιπόν, παράκληση, συγκεντρωθείτε, δείτε όλο το roster, δείτε τι παίχτες έχετε, δείτε πως αυτοί που είναι πολυτραυματίες και θα τους στείλω στην Κυψέλη επάνω εκεί για να γίνουν καλά όπως ήταν οι Γερμανοί τους τραυματίες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για να δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος, ωραίος. Μ' άρεσες, ωραία ανάλυση. Μ' αρέσει που δεν θριαβολογείς, δεν αρέσει αυτό που βλέπεις. Θες ενίσχυση και έχεις τις απορίες. Γιώργο, πριν το μάτς, εγώ ήμουν αισιόδοξος για τον ΠΑΟΚ ότι δεν θα χάσει. Και εγώ. Πίστευα ότι θα βάλει τέρμα. Και εγώ. Πίστευα ότι θα φάει τέρμα. Και εγώ. Στο 2-2 το βλέπα. Και έβλεπα ότι θα έχει μία αύρα πρωταθλητού. Εγώ όχι, ναι, στο 1-1 κάποιοι το βλέπανε. Το 1-1 ή 1-2. Ωραία. Είχα πει την Παρασκευή στο ραδιόφωνο το βράδυ, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι αν ήμουν εγώ Λουτσέσκου θα βάζα Βιερίνια, Μακ και τις μεταγραφές όλες και θα τους έριχνα στα λεοντάρια. Παίξτε να δείξετε τι αξίζετε. Τα είπα εγώ, δεν χρειάζεται. Πες τα εσύ, πάμε διάλειμμα. Αν έχει συμπληρώσει κάτι οποιοδήποτε από εμάς το λέει. Και πηγαίνουμε μετά να ακούσουμε τον κόσμο. Σε ακούω, Γιώργο. Καταρχήν, εγώ προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος για σήμερα, γιατί δεν ήρθε το αποτέλεσμα που ήθελα και πιστεύω ότι μπορούσε να το πάρει η ομάδα μου. Και εκεί πέρα, καταρχήν για διαιτητή, επειδή θα ακουστούν κάποια πράγματα, το μόνο που έχω να υπενθυμίσω σε κάποιους είναι ότι ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκι δεν έχει αδικηθεί ούτε στα πέτρινα του χρόνια. Γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ένας σεβασμός φανέλας. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Κομίνης, το μόνο το οποίο εγώ προσωπικά του καταλογίζω και αυτό πολύ τραβηγμένο, είναι αφού δίνει κίτρινη στον Μπρίγιοβιτς να δώσει κόκκινη στον άλλον. Και να δημιουργηθεί μια ανισορροπία στην αρχή, που είναι αρχή το μάτς. Που πάει ο άλλος και τον ορμάει και τον πλακώνει στο ξύλο. Κάτι τέτοιες κλωτσιές και μαγκές του Γκαρσία τιμωρούνταν με κόκκινη. Αλλά αυτό μέσα στο Καρεσκάκι δεν νομίζω να. Εντάξει, κι άλλος είναι κάτω και πάει και τον πλακώνει έτσι. Είναι κόκκινη εκείνο. Αλλά μέσα στο Καρεσκάκι δεν δίνεται. Λοιπόν, άρα δεν φταίει για μένα ο Κομίνης. Αυτό τώρα έτσι το αναφέρουμε για τον Τόρο. Δεν είναι προς Θεού. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία Κομίνη. Το μάτς σήμερα χάνεται 100% από τον προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν με την νοοτροπία της Ξάνθης νομίζει ακόμα ότι είναι σε αυτή τη μικρή ομάδα που στόχο έχει να πάρει το Χ ή να χάσει με μικρό σκορ. Όταν αυτή τη στιγμή η ομάδα μπαίνει στο 45 και στο δεύτερο μήνυμα και είναι νεκρή και τρώει τον γκολ από ένα φλιπεράκι ουσιαστικά για μένα, κόντρα γκολ, εντάξει ήταν ατυχία, και αργεί να αντιδράσει, δείχνει ότι στα αποδυτήρια δεν τους έχει πει τίποτα. Προσκυνώ! Ριζόγλι άρρωστος! Τι είναι αυτή? Γυναικάρα! Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Αντένα. Τι φάγαν τώρα, είναι ο Χατζη Νικολάου, είναι ο Νίκος. Έχεις πολύ χαμηλά τον πύχη, ρε Μάριε, για τις κυρίες. Ρίτσα Μπιζόγλι. Μη, γάμα τώρα. Άρρωστος, σε παρακαλώ. Δεν την ξέρω. Καλά, είναι γούστα αυτά. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου τι κάνει? Γίνεται καταρχήν, γίνεται το εξής παράδοξο. Όλοι περιμέναμε ότι στο πρώτο 20 λεπτό η ορμή του Καρεσκάκη θα καταπιεί τον Μπάο. Κοίταξε, ο Λουτσέσκου λοιπόν. Ωραίο το είδες. Δεν πρέσαρε ψηλά ο Ολυμπιακός, γνωρίζοντας το βιολογικό του πρόβλημα και κατέμει με τις δυνάμεις ανάλογα στο 90 λεπτό. Δηλαδή σου λέει, εάν φορτσάρω με πρέσινγκ ψηλά και δεν το βάλω, στο δεύτερο ημίχρονο θα βρω μεγάλο μπελά. Οπότε. Τι? Αυτό σχολείο αν θες. Το πανό που σκότει στην Ελλάδα. Και κάτι ειρωνίες άκουσα σχετικά με αυτό που πάω ψήφισε. Πάει στην κόλαση, μαλάτε χουντική ή σε Γλίτσα είσαι και φαίνεσαι, γιατί εγώ δεν είμαι χουντικός. Εγώ λέω για κάποια οικονομικά θέματα που πήγαιναν πάρα πολύ καλά την επταετία. Λοιπόν. Τώρα λέγε εσύ τις βλάκιες σου. Λοιπόν, στο Καραϊσκάκι δεν το είδα το πανό. Εγώ δεν πιστεύω ούτε στο... εγώ είδα. Εγώ δεν πιστεύω ούτε τον παράδεισο ούτε την κόλαση. Οπότε οι ευχές των Ολυμπιακών για παράδεισο και κόλαση εμένα με αφήνουν παγερά. Δηλαδή αν μου πει κάποιος Ραπτόπουλε να κάνει την κόλαση, θα πω είσαι μαλάκας, γιατί η κόλαση είναι εδώ. Ο παράδεισος είναι εδώ, μην με απασχολείς με τις κολάσεις και τους παραδείσους. Αυτά τα ανακαλύψανε τώρα οι θρησκείες για να φοβίζουν τον κάθε ανόητο φοβισμένο. Δηλαδή, εσύ μου το στέλνεις. Ναι. Αν είσαι άνω του 19, τι με το πανό αυτό, τι από ηθικής απόψεως ας πούμε. Ναι, μόνο τι? Γιώργο τον κόψαμε όμως. Ναι, γήπεδο ελληνικό είναι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει Γιώργο. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτό που έλεγα στον Λουτσέσκου. Λοιπόν, μπαίνει, γίνεται το εξής παράδοξο. Δεν μπαίνει μέσα δυνατά ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ διαβασμένος να κάνει το παιχνίδι του, τα πάει μια χαρά. Στο πρώτο τεστ που βάζει ο Λεμονής στο Λουτσέσκου, δηλαδή στην πίεση για να του κλέψει μπάλες,
δεν αντιδρά. Ναι. Το ΠΑΟΚ από το 35 μέχρι το 45 βγάζουμε λίγο ψιλοσπυριά. Δεν συμφωνώ. Ναι. Μπαίνει το γκολ της τις κόντρες. Από τις κύριες δύο κόντρες μπαίνει το γκολ. Ναι. Και πα και κάνει ρε Λουτσέσκου, αν στο Θεό που πιστεύει δηλαδή, πα και βάζει το Σάχοφ μέσα. Ναι. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, ψηλά τη μονομαχία. Για μένα είναι λάθο αυτό. Ναι, αυτό. Είναι λάθο, μισό λεπτό. Είναι λάθο να πάει να παίξει ψηλά με μια ομάδα που είναι πιο ψηλή από σένα. Πρέπει λοιπόν να βάλει εκεί τον Μπίσεσβαρ, να γυρίσει τον Καντουρί εξάρι και να παίξει χαμηλά. Και έχει τελειώσει το μάτς με τους αργούς αμυντικούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι φυσικά εννοείται επειδή ο κύριος Μακ και ο κύριος Γερίνια κάνουν χαβαλέ ακόμα και με βρίζατε κάποιοι που δεν τους έκανα αβάντα. Βέβαια, εγώ θα σας πω το γιατί τους έβριζα. Γιατί εγώ τις προάλλες ήμουν για ποτό, για μπύρα, την οποία τη βγάζω επειδή δουλεύω 8 ώρες την ημέρα. Όχι επειδή παίρνω χατζηλίκι από τους φίλους μου και από κάποιους άλλους κυρίους για να αβαντάρω τον ΠΑΟ. Αν με αβαντάρουν, αν μου δώσουν εμένα χατζηλίκι, εσείς γιατί βγείτε και τη μάνα μου βρίζετε στο YouTube και επειδή έχετε βρει και το mail μου από τα μέλια μου στέλνετε και για τη μάνα μου μηνύματα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ θα κάνω τέτοια αβάτα τον πρόεδρο ή όποιος σας δίνει τα λεφτά του που θα μου τα δώσει και εμένα που θα με προσφυλάτε, καταλάβατε. Δεν παίρνω μου χαέλα, δεν παίρνω λεφτά γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Που θα μου ξέρεις ότι εσύ που μου ρίζει και τη μάνα, σου το ξαναείπα. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, σε κάνω και σε ξεφυλίσω ρε. Ξέρω ποιος είσαι, από τα mail, μην μπορώ να σε βρω δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Πλάκωσε τον. Τον πλάκο στον Καραγκιόζη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για ζωοκτονία ο άνθρωπο, α το λοιπόν, εμεί στο μαγαζί κάτι μαγκιά που κάναν δύο τύποι χθε. 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 Ήρθαν δύο σουρωμένοι. Ο ένα ήταν φουσκωτό χοντρό. Ένα κοντό από το Σαββίδι μεγάλο. Κάτσε, χθε Σάββατο. Σάββατο, ναι, ναι. Σάββατο. Το λέω χοντρέ, τι θε, ρε. Με έπιανε ο χοντρό, εσύ. Σε έχω, μου λέει. Λέω θα σου την κάτσω στα σαγόνια. Φύγε χοντρομπαλά του λέω από εδώ. Έγινε μια ψωμανό του. Πετάξαμε έξω με τις κλωτσιές. Μην έρχεστε, ρε. Μην, για μανούρα, μην έρχεστε. Θα τρώτε ξύλο, σας το λέω. Μην έρχεστε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάνεις λοιπόν αυτή την τραγική αλλαγή. Άντε. Τέλος, πάει αυτό. Πάμε μετά παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Βάζεις, έχεις έναν παίχτη ο οποίος για μένα προσωπικά είναι δηλαδή η προσωποποίηση του Αγίου. Δηλαδή τον έχεις πετάξει έξω τον Μπίσεσβαρ. Και μπαίνει μέσα και σου δείχνει, στο λέει ρε παιδάκι, χωρίς κακεντρέχεια θα μπορούσε να μην παίζει, να περπατάει. Σου κάνει δύο μπαλιές και σου αλλάζει το μάτς. Πάει και κάνει τα στημένα και είναι καλύτερα από τα στημένα που βαρούσε ο βασικός σου μήνο Γερίνια. Που και εκεί λοιπόν τον έχεις ρηγμένο. Πάει παρακάτω κι αυτό. Και πας βρε αθεόφοβε, βρε παιδί του τέτοιου. Και το Μακ περιμένεις να τον κάνεις στο 70 κάτω, στο 60, περιμένεις τότε να τον κάνεις αλλαγή. Δηλαδή ένα παίχτη δεν τον έχεις ξεκινήσει καν. Επειδή τι, επειδή συμμετείχε σε ένα-δύο και έβγαλε τον Καντουρί από τα αριστερά. Που έχει μια ευκαιρία μέσα του, τη δίνει ο άλλος την μπάλα στη μικρή περιοχή και τη δίνει πλασέ στον τερματοφύλακα και περιμένεις τότε να τον κάνεις αλλαγή. Δεν τρέπεσαι, ντροπή δεν έχεις. Και αναγκάζεσαι επειδή έχεις κάνει λάθος αλλαγή να κάψεις και τον Γερίνια για να τον βάζεις αριστερό μπακ. Εκεί που όλη η ομάδα πρέπει να είναι μπροστά και ή να φορτώνει ή να παίζει από τα χαμηλά εφόσον δεν έχουμε μπόι. Ντροπή δεν έχεις, σήκω φύγε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σήκω και φύγε. Δείχνεις ότι ενώ μας έχουν φέρει παίκτες υψηλού βιογραφικού, εγώ το ίδιο λέω που έκραζα που έλεγα για τον Μαουρίτσιο, μπράβο στο Μαουρίτσιο καταρχήν σήμερα, για όσο έπαιξε, και απορώ ο Τσίμηρος πώς έχασε τόσες πολλές μονομαχίες όταν πιέστηκε, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ψηλά έχασε πολλές. Ναι, μου κάνει εντύπωση, στη δύναμη δεν το περίμενε ότι θα χάσει. Δεν μπορείς να διαχειριστείς το υλικό. Έδειξε σήμερα για μένα με αυτόν τον Ολυμπιακό έτσι όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός ότι έπαιζαν Ολυμπιακός Ξάνθη. Αν δηλαδή έπαιζαν Ολυμπιακός, είναι σαν να παίζει Ολυμπιακός Ξάνθη και να λες έλα μωρέ εντάξει δεν πειράζει, χάσαμε. Συμφωνώ, εννοείται ότι δεν είμαι προβληματισμένος από αυτό που είδα γιατί παλιά πηγαίναμε στο Καρεσκάκι και βγαίνανε εδώ οι Γαβροί και με τον δίκαιο τους φυσικά και εμένα και τον Οποροπόλη μας λέγανε να πούμε μας λέγανε ότι πού πάτε για πρωτάθλημα. Έτσι μας λέγανε. Μην το ξαναπιστώνε. Νεκροσφαγέα. Λοιπόν, πού πάτε μας λέγανε για πρωτάθλημα και η διαφορά ήταν μεγάλη. Τώρα αυτή τη στιγμή εμένα μου έδειξε η ομάδα ότι με μια οργάνωση με μια σωστή μελέτη, με κάποιες σωστές κινήσεις τον Ιανουάριο, είδαμε μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και εξακολουθώ εννοείται σε εσάς που είναι τα μηνύματα ότι το πιστεύω. Αλλά πρέπει κάποιος να βάλει μυαλό στον προπονητή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή τι πρέπει να μείνουμε 5 και 6 πίσω για να μας πούν τι μας κάνεις εσύ. Εγώ δεν σας λέω, επειδή πολλοί θα πείτε, δεν θέλετε να τον διώξετε. Μην τον διώξετε, ρε. Μπράβο, μαγκιά σας, κρατήστε τον. Πείτε το όμως μερικά πράγματα. Υποτίθεται ότι πήγατε του 30χλιλίδι του DVD και το δείξατε λέει στις γλώσσες
για να μάθουν τι είναι Γκαρσία και παίκτες του ΠΑΟ. Έπιασε! Ναι, πιάσαν το DVD του Τριανταφυλλίδη, το μεταφράσανε, ναι, το μεταφράσανε σε γλώσσες που να καταλαβαίνουν οι παίκτες και το δείξανε για να μην βγάλουμε βλαχιά. Μπα, καθόλου. Λοιπόν, έπιασε αυτό. Όλη ταινία. Δεν ξέρω, προφανώς. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, για μένα έπιασε, δεν δείξαμε κανένα κλάσιμο, δεν φοβηθήκαμε ούτε τα καπνογόνα, ούτε τις μπουνιές, ούτε τίποτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βγάλαν μια μαγιά. Το ότι παίξαν τόσο αμυντικογενή είναι για μένα θέμα του προπονητή. Αποδείχθηκε ότι κάνετε μια κόπια λιγότερη. Δεν το δείξατε στον προπονητή. Αυτά. Κόπια λιγότερη. Ναι, κάναμε μια κόπια λιγότερη. Κώστα, συγγνώμη. Πάμε στη συγγνώμη. Και τα προσωπικά μου συλληπιτήρια για τον Θανέση Καλογιάννη, αθλητή των 400 μέτρων. Ποιανού? Αθλητή των 400 μέτρων. Ήταν στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω σε πόσο χρόνο πέθανε. Πόσο? Ναι, πρέπει να είναι πιο μικρό από μένα. Αλήθεια. Δηλαδή πριν τα 60 πεθαίνουν οι αθλητέ. Και αυτοί που δεν αθλούνται πεθαίνουν 90. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν αθλούμε, παίζω τάβλη. Μόνο τάβλη. Καλά, εσύ θα μα τάψει. Αν το βρει κόλακα θα γίνει. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν. Άσε ραπ, έγινε κολοτούμπα. Έγινε κολοτούμπα. Αν είσαι μάγκα, αύριο στην τεθυλιάστη πε αυτά που έλεγε τόσε μέρε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εκεί είσαι εγώ. Και καλά σε κάνουν. Τι έλεγα εγώ. Εγώ το είπα για την Παρασκευή. Έρχεται, λέω, ο Μαουρίτσιο, προσέχετε. Και ήρθε ο Μαουρίτσιο και του έκλασε τα παπάρια ο Μαουρίτσιο. Τι να το πω, τι να πω στο τηλεάστη τώρα εγώ. Τι να βγω και να πω. Να το παίξω μακεδονομάδου, να πω με αδικήσανε. Κι αν λέει ο Μπούζος ότι τον αδικήσανε, ας πάει στο Γραμμένο που είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, τον πιάσε, μην με αδίκησες. Πρόεδρος της ΕΠΟ. Καλύτερη, όταν κατεβαίναν οι σαράφιδες, ακούστε κάτι ρε, μα... Και ο Ζαΐδης. Σταμάτα λίγο. Όταν κατεβαίναν οι Κούδες, οι σαράφιδες, οι Τερζανίδες, οι Παρίδιδες, οι Κούδες. Ο μεγάλος Δαμανάκης. Οι Δαμανάκηδες και τρώγανε αδικίες. Εντάξει. Μην τα ισακιώματα αυτά τα γατιά. Όταν πήγε σκορεμένος ο πατέρας μου και το ακυρώσανε γκολ. Ο πατέρας μου έχει σκοράρει σαν στόπερ. Σε ΑΕΚ, ενάντια στην ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ενάντια στον Παναθηναϊκό, στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και σκόρανε και με τον Ολυμπιακό. Φύγανε να φύγουν. Και φύγανε οι άνθρωποι γιατί το ακυρώσαν τον γκολ. Τι να πούνε οι άλλοι δηλαδή, τι να πει ο Κούδας. Τον αδικήσαν, του σκίσαν την κοιλώτα τον ΠΑΟΚ. Ποιος τον αδίκησε τον ΠΑΟΚ, ρε καραγκιόζητες. Ποιος αδίκησε τον ΠΑΟΚ, ρε ξεφτύλες. Δεν τρέπεστε λίγο ρε λαϊκιστές. Νομίζετε ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι τόσο μαλάκας που θα κάτσει να ακούσει ότι τον αδικήσανε τον ΠΑΟΚ στον Καραϊσκάκη. Ανόητη! Μην τα λες, τα ακούει ειδικά τα νέα παιδιά. Ανόητη! Νομίζετε ότι τα παιδιά που κάνω εγώ παρέα 20 χρονών, 25, 23, που δεν φύγανε ακόμα μετανάστες, που είναι μορφωμένα παιδιά, δεν είναι άγκουροι 60 χρονών παοξίδες με χρυσά δόντια και φτέρτες μαύρες από τη βρώμα. Είναι έξυπνα παιδιά. Μέσα από το πανεπιστήμιο νομίζετε εσείς ότι μπορείτε να προσεγγίσετε. Να προσεγγίσετε αυτά τα παιδιά για πελάτες, βρε ανόητοι, που κάθεστε και λέτε στον κόσμο ότι αδίκησε ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, ο διαιτητής τον ΠΑΟΚ. Έχοντας πάρει την ΕΠΟ και ξοδεύοντας λεφτά για τις ενώσεις, βγάλατε και ξεβρακώσατε τον Ιβάν Σαββίδη να αγοράσει τις ενώσεις, ρε άχρηστοι. Άχρηστοι. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε λαϊκιστές. Έχετε ξεφύγει. Σε αυτό το μάτς θα καθίσετε να διαμαρτυρηθείτε. Δεν πιστεύω. Δεν ξέρω να σας το ξαζώ. Μα το κάνει. Έχετε χαζέψει ρε. Μα... Πού αδικηθήκατε ρε. Ο ΠΑΟ, η μεγάλη εικόνα Κώστα. Πού αδικηθήκατε σήμερα ρε. Ανόητοι. Βάλατε το Βιερίνια με το ΜΑΚ στους χειρότερους μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος και δεν πήραν ένας μέρα. Εγώ περίμενα και βρήκε ο Μάτος ρε. Και βρήκε ο Μάτος, ο παιχταράς ο Μάτος. Τόσες κούρθες από εκεί. Να γίνει δεκάρι, εξτρέμ, σκόρερ, ο Μάτος. Ο οποίος αν ήθελε ο διαιτητής να σας κάψει βρε ανόητη, θα τον είχε βγάλει στο 54ο λεπτό και θα τρώγατε τρία από αυτό τον άθλιο τον Ολυμπιακό. Το χειρότερο Ολυμπιακό που έχω δει εγώ 40 χρόνια που βλέπω μπάλα. Έχω γεράσει τα παπάρια μου, έχω φτάσει μέχρι τους αστραγάλους. Τέτοιο Ολυμπιακό, εγώ, κακό. Δεν έχω ξαναδεί ρε ξεφτύλες. Όχι, δεν έχω δει εγώ να πούμε. Δεν έχω δει χειρότερο Ολυμπιακό, ξεφτύλες. Που χαϊδεύετε το Βιερίνια που σας έπιασε το πισινό. Σας έπιασε το πισινό Κουτσολιάκος βρε χαϊβάνια. Να σας φέρω αυτό το παλτό 32 χρονών με τον κόλο να. Να περπατάει στο Καραϊσκάκι με τον κούτρι του που τον περνάει ο κάθε επικραμμένος ρε ταγάρια. Πάμε σε διάλειμμα και ανοίξτε γραμμές. Και τους έβγαλε ταγάρια. Και τους έβγαλε λάδι.
ο αναπληρωματικός. Μπήκε ο Κάμπος και ο Μπίσεσβαρ και ήταν σαν να γράφουν εδώ πέρα γιατί δεν παίζω. Γιατί δεν παίζω, ναι. Γιατί δεν παίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Κώστας. Λέω, δεν θα πω το ίδιο, ο Κώστας είναι πολύ νεότερος, έτσι. Όχι, όχι από για υποδημό το Βρε του Κοσκοτά δεν ήταν τόσο χάλια Ολυμπιακός. Συγκριτικά με δεκαετία 70 και 80 που τη ζήσαμε. Αυτό τον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι για τον Ολυμπιακό. Έτσι λίγο μεγαλύτερο. Κίτρινο ήταν ο Φορτούνης. Άμα τον κάνεις αιματολογικές, ναι. Κίτρινος είναι ο Φορτούνης. Δεύτερο γαμίσι δεν μπορεί να βγάλει 25 χρόνων ο Φορτούνης. Και χάσατε από τον, απ τον Φορτούνη. Τι είπες το παιδί, ρε παιδί. Δεύτερο πίδημα 25 χρονών δεν μπορεί. Βιάγκρα, Τσιάλης θέλει. Παίρνουν οι γέροι. Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μετά το Euro 2004, ο ΠΑΟ από τότε μέχρι και σήμερα διάγει διαιτητικά μήνα του μέλη του. Ρε, νομίζετε ότι θα πάρουν την τις εφημερίδες και θα ακούσουν ραδιόφωνα με τις βλακίες που λέτε στα νέα τα παιδιά. Ρε, ότι σας φάξανε. Σας δουλεύουν τα νέα τα παιδιά. Οι νέοι άνθρωποι που είναι μέχρι 30 χρονών, 35, εσείς νομίζετε ότι θα κάνετε το πελάτη τον Παοξή 70 χρονών που το λες γεια σου και σου λέει αου, δεν ξέρεις να μιλήσει. Έτσι νομίζει είναι οι Παοξίδες σήμερα 30 και 25 και 29 και 35 χρονών μορφωμένα παιδιά με τρεις ξένες γλώσσες, με πανεπιστήμια, με δουλειά από μικρά, με εξωτερικό. Τα στείλαν οι Πασοκτζίδες, οι Νοδημοκράτες, οι κλέφτες, τα παιδιά μας. Τα στείλαμε να πούμε εξορία. Τα στείλαμε εξορία τα παιδιά και θα πουλήσουμε Παοξιδηλίκη, Μακεδονομακηλίκη, βρε! Λέγοντας βλακίες ότι αδίκησε ο διαιτητής τον ΠΑΟΚ. Πού να βαθείτε τα γάρια! Πάμε διάλειμμα, τα γάρια! Παρακαλώ! Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις.
Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η κάτω τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα. Βυζίες και δωρηλαίου γωνία. Στην κάτω τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Your friends, you never be alone again. Well, come on. Well, come on. Λοιπόν, 4 Ευρωπαίου. Για Ευρώπη, για Ευρώπη, για Ευρώπη δεν είχε πολλά μάτς μεγάλα. Εντάξει, έχασε United. Πότε θα γίνει η διακοπή για Εθνική? Μη μου θυμίζει τη διακοπή τη Εθνική. Ναι, θα γίνει η διακοπή. Μπράβο στη διαιτησία για την Μπαρσελόνα, έτσι. Μόνο 1,5 μέτρο για η μπάλα. Αυτά γιατί κάτι λέγαμε για Μπαρσελόνα και Ρεάλ εδώ πέρα. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό, αν μετρούσε σήμερα έτσι γκολ του Ολυμπιακού, ουα, πιστεύω θα είχαμε εδώ πέρα τώρα στην τζιμισκή. Δικαιολογημένα. Άρματα, παντιεροπορικά. Δικαιολογημένα. Το είδε, βέβαια. Ποιο? Μπαρσελόνα. Το 2-0 η Μπαρσελόνα. Ναι. Η Μάλαγα. Το γκολες. Η μπάλα είναι στο 1-0, η μπάλα είναι εδώ. Αυτή είναι η γραμμή, η goal line και η μπάλα είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι out. Τι λοιπόν, πάμε. Γιάννη, και πολύ δεν μπορεί να βγει. Λοιπόν, δεν το είδα, αλλά για να το λες. Πάμε, κοιλιά θα κάνουμε. Ναι, ο Χατζηνάκος. Καλώς ήρθες. Βρήκες στον δρόμο. Τι είναι, ρε ταγάρι. Μπράβο για τι πάνω από 6 κίτρινες. Ναι. Στο στίχημα είναι ασύλληπτο, δεν πιάνεται. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε, κάνουμε μια στατιστική. Δεν το κάνουμε από ανάκριση. Και να ξέρουμε και αυτού που μπερδεύουν τι ομάδα που στηρίζει. Έχει σημασία το τι ομάδα που στηρίζει. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Παγνούλη. Γεια σου, ρε Γιώργο, τι κάνει. Γεια σου, ρε Γιγαντέρα. Θα καταλαβαίνει από τη φωνή. Βέβαια. Πάνω Παοκτή από Νεάπολη. Πάνω Παοκτή από Νεάπολη. Κάνει βάδι μαζί με τον Μαλάτο. Ωραίο. Βάδι. Μαζί τον έχει συναντήσει μια φορά στο Τρεμπενιώτη. Δύο. Προπονείσαι. Ναι, τι κάνετε, κύριε Γιάννη. Περπατάω. Καλησπέρα, Παγνούλη. Αυτό σίγουρα ζάχαρο. Συγχαρητήρια για την νίκη. Το περπάτωμα είναι σοβαρό. Εντάξει. Χαιρόμαστε μέχρι ενό σημείου. Τα άκουσα. Εγώ κάνω τζόγιν. Τέλο πάντων. Πόσα χιλιόμετρα κάνεις? 6. Πόσα η ώρα? 40 με 45 λεπτά. 40 ή 45? Με 40 με 45. 6,5 τώρα... λεπτά το χιλιόμετρο το βγάζεις? Ορίστε. 6,5 λεπτά το χιλιόμετρο. Ναι, ναι, άνετα, άνετα. Είσαι σε καλό, 140 σφιγμή. 125. Μπορεί να το πας και καλύτερα. Πάμε λοιπόν. Τέλος πάντων. Να πούμε για αυτό που πέθανε. Ναι. Δεν το ήξερα το παλικάρι. Για μότα γυαλιά σου. Λοιπόν. Λέει εδώ ο Μπανιώτης ο γιατρός, Καλογιάννης λεγότανε, το μικρό Θανάσης, 400 ήτανε, ναι, πρωταθλητής, 52 ετών ανακοπή. Ναι, αφού είπα ότι ήταν μικρότερος από μένα. Κοντά είμαστε. Θα παρακολουθούμε και αυτά. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη για ακόμη μια φορά. Γιατί αυτός έβαλε τον γκολ. Όχι, είναι σοφός ο παδός φίλαθλος, γιατί στα καλά αποτελέσματα... λέει για τα κακά που έχει η ομάδα του και στα καλά και στα κακά αποτελέσματα προστατεύει την ομάδα του. Πολύ καλά κάνει, μπράβο, κάτι που δεν έχουμε εμείς εδώ. Πρώτον. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω, διαδικήθηκε. Μπράβο, Κωστή, για αυτά που είπες προς το τέλος. Θα δουλεύουμε τον κόσμο τώρα. Ακριβώς. Μας ακούν μορφωμένοι άνθρωποι. Αντιθέτως, προστατεύτηκε. Και μπράβο και σε σένα που σκέφτεσαι σωστά. Όλοι μου πετάξεις τώρα το τέτοιο. Όλοι μορφωμένοι. Ναι ρε φίλε τώρα, θα κάνουμε προσέγγιση τώρα στα νέα παιδιά. Τα έχουμε αδικήσει, τα έχουμε στείλει εξορία. Τα έχουμε 400 ευρώ μισθό, θα τους λέμε και οι ηλικιότητες. Σχαζομάρες δηλαδή. Αυτό που άκουγα σήμερα εκεί βλέπουμε το μάτς δεν λέγεται. Από νέα παιδιά μορφωμένα. Κακώς. Λέγεται. Πάμε για τον Ρουμάνο Αρλεκίνο που έχουμε για πάρα. Ρουμάνο Αρλεκίνο, ναι. Ναι, αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ να θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο Πέλκας ήταν τραυματίας ή ήταν πρόβλημα? Όχι, βασικότατος. Μπορούσε να πει. Ήταν για να πει. Εγώ απορώ πώς γίνεται να βάζει μέσα αυτό το σλοβάκικο το τσουβάλι με πατάτες, να έχεις δώσει λεφτά για αυτό το παίχτη, να δίνεις δανεικό ένα παίχτη που... Είναι φως φανάρι ότι η ενδεκάδα του ήταν ενδεκάδα, φύγε μπελά από μένα, ναι. Ακριβώς, μπράβο. Ήθελα να πω, μπράβο, ακριβώς. Ήταν ασπίδα. Ασπίδα για να μην δούμε πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα που είναι ο Ρουμάνος και το λέω εγώ με πόνο ψυχής γιατί τον προϋπερασπιζόμουν. 2 βαθμούς πεταμένους με τη Λάρισα και ενδεχομένως 1 βαθμό πεταμένο σήμερα. Και 2 με τον Απόλλωνα. Και 2 με τον Απόλλωνα. Και 2 με τη Λιβαδιά. Με τη Λιβαδιά, όχι, μια χαρά δεν ξέρω Λιβαδιά. Εκεί πέρα δεν είναι και για να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι. Από εκεί και πέρα,
το μάτς θα μπορούσε να, αντί για, το, για την κόντρα που έβαλε γκολ ο Έγκελς, θα μπορούσε να είναι η κόντρα του Βαρέλα και να μπει και να είναι 0-1. Απλώς, όποιος μιλήσει σήμερα για διαιτησία είναι αστείος. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή που θα μιλήσει για διαιτησία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι αστείη. Ξέρεις γιατί θα μιλήσει? Δεν έχει να πει ρεπερτόριο. Θα πουλήσει ο Παντιλίκη γιατί έχει 3% και 4%. Πάμε. Σου λέει να γλύψω, να γλύψω, να κλάψω, να πάω παραπάνω. Ναι. Δεν βλέπω ότι με αυτό δεν πάει παραπάνω. Και κάτι τελευταίο, Γιώργο. Λάθος κάνεις. Και εκπομπή σου παίρνεις. Την επόμενη Παρασκευή παίζω στο Γούστο. Κάμα θες παίρνω για καμιά μπύρα. Τι παίζεις? Ναι, παίζω. Α, θα έρθω σίγουρα, εννοείται. Ωραία, στο Γούστο θα παίξεις. Α, εκεί είναι που είμαι ανεπιθύμητος. Πάμε επόμενη γραμμή, φύγε. Πάμε γρήγορα, ναι, έλα. Ναι, Γιάννης, καλημέρα. Ναι, φίλε, εσύ. Καλησπέρα, καταρχήν, Μάριε, για σένα λέγομαι Άλκης και είναι ΠΑΟΚ. Άλκης, ο παδός του ΠΑΟΚ, από Θεσσαλονίκη εδώ. Άλκης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Από Θεσσαλονίκη, μάλλον, σπουδάζω Κύπρο, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Α, ωραίος, ωραίος. Άκη, λίγο παιδιά, λίγο πιο δυνατά. Δεν ακούμε δυνατά. Δεν φταίνε τα παιδιά. Ο Βρωμοπόντιος εδώ πέρα, ο Κλαρινό Γαμπρός, έχει φτιάξει τα. Άστο! Με απειλήσανε στο ραδιόφωνο. Ποιος? Λοιπόν, για αυτό που είπα στη Μαρίτα, στάσου, μετά το. Λέγε. Εγώ σήμερα είδα έναν ΠΑΟΚ ανύπαρκτο. Δεν υπήρχε πουθενά στο γήπεδο. Πολύ λίγες ευκαιρίες. Κατά την άποψή μου, το μάτς έπρεπε να έχει ελικτυχεί. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι μου λείπει πάρα πολύ ο Ενρίκε, σαν χαφ. Βέβαια. Γιατί... Δώσατε τον Ενρίκε να πάρετε τον Βιερίνια για να οικονομήσει ο Κουτσολιάκος στην πλάτη του ανώτατου. Πάμε παρακάτω. Κοίτα Κωστή, εγώ πιστεύω ότι ο Βιερίνια δεν είναι στη σωστή θέση. Γιατί στη Βόλτσμπουργκ έπαιζε μπακ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεσαι δεξί μπακ. Έχεις τον πρώτο σκόρο σου από το Μάτος. Θες κι άλλον? Α, ο Μάτος θα μπορούσε. Έχεις τρελαθεί, ρε. Θα δώσω 1,5 εκατομμύριο το χρόνο να πάρω δεξί μπακ το Βιερίνια. Για να κάνει γεράματα αυτός εις βάρος του ΠΑΟΚ. Κάτσε τώρα το πάρει η ΑΕΚ ο Ολυμπιακός με τον Βιερίνια. Σε έχει ρε κρατάς. Είσαι Βιερίνια! Τα γάρι. 32 χρονών Βιερίνια. Σου πιάνει τον κόλο. Ναι, πιάνει τον κόλο του Σαββίδη 32 χρονών. Σε έκανε μια χεριά εδώ Βιερίνια. Έχει ματώσει το δάχτυλό του από την κολοπιασιά και ο, πώς το λένε τον άλλο το μάνατζερ, να έρθει με τα 100 μέτρα σε ένα χρόνο. Χαϊβάνια! Έλα και σέλφι και σέλφι. Σέλφι. Άκουσε. Επίσης, σήμερα εγώ δεν είδα καθόλου τον Μαουρίτσιο. Που φαινάμε στο γήπεδο. Όχι, εντάξει, είσαι λίγο άνοιχος. Όχι, όχι. Είσαι άνοιχος. Γιατί? Να σου απαντήσω εγώ ή ο Κώστας. Ο Μαουρίτσιο. Ο Γιώργος θα πει, ο Γιώργος. Ο Μαουρίτσιο. Λέγε Γιώργο, και εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Καταρχήν, κοίταξε να δεις. Σήμερα αυτός που δεν ήταν μέσα στο γήπεδο έτσι όπως τον θέλαμε ήταν ο Τσίμηρο. Έτσι ο άλλος αναγκαζόταν να κάνει και τον κόφτη. Ναι. Με τη Λαμία που δεν είχε θέματα στα χα. Βγήκε πιο μπροστά. Ήταν που έβγαινε μπροστά και έπαιζε χωρίς μπάλα κτλ. Εκεί έκανε δηλαδή. Γιατί ο Μαουρίτσιο είναι για ένα τέτοιο ρόλο. Με ένα δυνατό κόφτη μπορεί να κάνει παιχνίδι. Ναι. Τσίμηρο, δηλαδή σήμερα... θα προτιμούσα να είχε μπει και ο Ρελιάνης μέσα, να είχε μπει και ο Λιμιός μέσα, να είχαν δοθεί περισσότερες ευκαιρίες στα παλικάρια τα οποία έχουμε αποδείξει ότι μπορούν. Εντάξει, αυτά και επίσης, κύριε Μαλάτο, καταρχήν καλή νίκη σας. Θεωρώ πως άξιζε για χίλια. Τι καλή, αυτοί συσπυρώθηκαν τώρα. Αυτοί άμα δεν κερδίζανε, θα είχαν προβλήματα, θα βρίζαν το Μαρινάκι. Τη γλίτωσε ο Μαρινάκης. Θα βρίζαν το λεμονί. Τη γλίτωσε ο Μαρινάκης. Ποιος λεμονής? Ο Μαρινάκης τη γλίτωσε. Έτσι και χάνανε, θα τους δημιουργούσες μεγάλο πρόβλημα. Γιατί θα τους δημιουργούσες εσωτερικά θέματα, πρώτον, και δεύτερον, θα τους έβγαζες από το πρωτάθλημα με την άλλη πιο εύκολα το παίρνεις. Σαμπάω. Σάρε φίλε και εσύ να μην τα λέμε. Λοιπόν, και πριν κλείσω θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε παλικάρια που μας βλέπουν, ο Ραφαήλ, ο Χρήστος και η Μαργαρίτα, η οποία είναι φαν σας. Μπράβο τη Μαργαρίτα. Τους χαιρετάμε και εμείς. Αυτά, φιλάκια. Αν και να σε καλάνε, φιλάκια που δεν ξέρω. Γεια σου φίλε. Γεια σου φιλαράκι. Γεια σου. Πώς τον είπες, Ραφαήλ. Ο φίλος του Ραφαήλ, άρχισε το παιδί. Πάμε. Ο Γαβρίλ. Πάμε. Έλα φίλε. Ναι, μίλα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Να σου πω, εσύ λες, άμα σου κάνουμε μαγκές, να σε έχουμε ακόμα κοντά. Κατάλαβες ποιος είμαι. Τι? Εμένα λες.
Ο χοντρός από πού σήμερα, δεν κατάλαβα, δεν κάνεις, δεν καταλάβαινες, Ο χοντρός. Ναι. Καλά ρε, επιτρέπεται ρε, επιτρέπεται ρε να φέρεις το σουρωμένο να μας χαλάσει το μαγαζί ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Τι ήρθατε κύριε Κάντε, να δείξετε τι τον πόη σας, τι ήρθατε να δείξετε. Τι. Είπα να κάνω αυτό που σου είπα, σε έχω ρε, αυτό που λες. Με έχεις ε. Αν δεν πάνε κάνει καμιά αιματολογική εξέταση χοντρομπαλά με τις χιλιές που με έχεις, σαν πιο χιλιά. Εσύ στα διάλα από εκεί πέρα, το Κρήτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Ήρθε με το σουρωμένο, με έχει με την κοιλιά. Πήγα τα ουίσκι, πώς με έχεις ρε με την κοιλιά. Χοντρέ. Κατάπτυστε, αλκοολικέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατάπτυστε αλκοολικέ. Κατάπτυστε. Πάμε. Και τα κιλά, τι τα έχετε για πολύ αυτά, τα κιλά όσοι έχετε. Δεν κρατιέστε με τα κιλά. Ωραία. Με τα κιλά δεν κρατιέσαι. Θα φας κάτι γρήγορα, χαμπάρι να πάρεις. Χοντρομπάλα, μαλάκα. Πάμε. Επόμενος. Με τα κιλά μου ήρθες, με την κοιλιά. Σε βάλω να περπατήσεις 1000 μέτρα, χοντρέ. Σου βγουν τα μηνύγκια θα σου βγουν. Χοντρέ. Απροπόνητο κορμί. Επειδή είσαι φουσκωτός εδώ, να μην ξέρεις που φεύγουν τα χέρια μου. Θα σε σπάσει το κεφάλι, χοντρομαλάκα. Πάμε. Επόμενος. Μορφωμένος μας ακούνε. Άντε μπράβο. Χοντρό. Με τα κιλά, εσύ δεν μείνεις, θα δείρεις. Ήρθες στο μαγαζί, κάνεις φασαρία. Είμαστε καλοί άνθρωποι που το άλλο το βουβάλει, κάνει 4 πολεμικές τέχνες, ο Στέφανος, και δεν σε έκανε μπαούλο. Γιατί εγώ του είπα θα πετάξει μέσα στον κάλαθο των Αχρήστων. Κακός δεν σας πέταξε. Πάμε. Κολόμαγκες Έλληνες. Καλησπέρα, παιδιά. Σε βγήκε ένας Αλβανός με κάνα καλά, δεν καφέ. Αχ, τσιρίζεις, χοντρομπάλα. Πάμε. Βγήκε στο ράδιο να κάνει. Άιτε, μην ξαναπατήσετε τα ποδάρια σας στην τούμπα. Κοπρίτες. Άντε, μπράβο. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από Αθήνα, βέβαια, από Αξίση είμαι. Καλώς τον. Όνομα, φίλε, θες. Απόστολος λέγομαι. Ναι, Απόστολο. Αθηναίος που Αξίση ή από μένεις Αθήνα. Όχι, από Βόρεια Ελλάδα. Είμαι μένα Αθήνα. Μένεις Αθήνα, ωραία. Οκ, φίλε. Ραφώ πάνω από 10-12 χρόνια. Σε θεωρώ φίλο μου, δηλαδή. Μου έχεις κάνει άπειρες ώρες. Πώς ανακαλύπτεται κάτι τέτοιους σταθμούς που δεν τους ξέρουν ούτε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, το γύρο που άνοιγε είναι το καλύτερο. Μαζί με το TV100, νομίζω στην πραγματικότητα. Αλλά ο τοπικός σταθμός είναι και δεν μας προωθούν κιόλας. Ο άλλος μας πληρώνει ο Στιτζοδήμος, να πούμε, το Τίτζια. Βουπ, πετάει ένα μαύρο, να πούμε. Έχουμε θέματα. Τα Τίτζια. Από το ράδιο σε ξέρω εγώ, σε ακούω πάρα πολλά χρόνια και μια σε βλέπω και στην εκπομπή. Λίγα πράγματα για το σημερινό μάτς. Κώστα, εσύ οδηγάς ένα ΣΕΑΤ, σωστά? 12 χρόνια. Αυτό είναι ένα μεσαίο αυτοκίνητο, 1600 κυβικά, συγκεκριμένα λίγα άλογα, σωστά? Για πέταμα είναι. Πού το πάω? Ωραία, για πέταμα. Πού το πάω? Κάνεις ένα αύριο, σε πάρω και σου δώσω να οδηγήσεις μία Πόρσε, 400 άλογα. Στον προπονητή. Τώρα, η Ξάνθη με τον ΠΑΟΚ δεν είναι το ΣΕΑΤ το δικό μου με την Πόρσε. Μη, τώρα και εσύ τώρα πας ας... Άσε με να σου πω, Κώστα. Η πρώτη προσέγγιση που θα κάνεις είναι να κοιτάξεις πώς πατάει το αυτοκίνητο, αν πηγαίνεις στην εθνική, θα ανοίγεις λίγο τον γκάζι κτλ. Να μην την πατήσεις αν στο Μίτσελ Τζάμπο. Σωστό, ναι. Ο Λουτσέσκου δεν έκανε ούτε αυτό σήμερα. Έβαλε την ομάδα στον αυτόματο πιλότο, την κατέβασε όπως θέλει να τη δει ο μέσος παοξής, δηλαδή με τα δύο εξτρέμ. Δηλαδή αν έφτιανε 10 παοξίδες, οι 8 θα σου έβγαλε αυτήν την 11. Όχι, εγώ διαφωνώ. Όχι. Όχι. Για μένα, και κακώς δεν το κάνανε. Ότι εγώ δεν θέλω να κοουτσάρω, βάζω την ομάδα στον αυτόματο πιλότο, κάνει τεράστιο λάθος, δεν έχω τη χειρότερη αλλαγή του Σάχου. Αντί να βάλεις τον πιο φορμαρισμένο δεύτερο σου παίκτη μετά τον πρίγκιπες που σκοράρει, ο οποίος είναι τροφοδοτήθηκε καθόλου τον Μπέλκα, δεν έχεις βάλει τον Μπέλκα σε αυτό το ματ. Το θεωρώ αδιανόητο να παίξει ο Πέλκα σε αυτό το ματ. Πιθανόν ο Πέλκα να είναι λίγο βουτυρομπεμπές και σε αυτό το ματ να μην τον έβαλε ο προπονητής του για αυτόν τον λόγο. Για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παίξει ο Καντουρί στην Πέτρα και να παίξει πίσω από τον επιθετικό Πέλκα για 20 λεπτά. Αντί να παίξει ο Κάμπο. Ναι, δεν ξέρω αν ο Καντουρί μπορεί να κάνει 70 μέτρα πίσω μαρκάρισμα και να φύγει μπροστά. Δεν ξέρω αν έχει. Για 20 λεπτά να βάλει τον γκολ. Τουλάχιστον να μην χάσει από το χειρότερο Ολυμπιακό τη τελευταία 20ετία. Ναι. Είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Και απ' την άλλη μεριά όμως πήρατε παίκτες, σας έφερε ο κύριος Κουτσολιάκος παίκτες, τους είδαμε τους παίκτες σας
τα εκατομμύρια που ξοδεύει ο Σαββίδης, Ελκαντουρί, Μαουρίτσιο, Μάκ και Βιερίνια και Ζαμπράνο. Και χάσανε από το χειρότερο Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι στον ΠΑΟΚ. Είναι και ένα μήνυμα αυτό, δεν ξέρω αν ο Γιώργος. Τι πράγμα. Ο κύριος Κουτσολιάκος κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή αν έρθει εμένα και με πουλήσει ας πούμε ένα πλυντήριο Hoover το οποίο δεν γυρίζει ή με πουλήσει ένας ένα κασετόφωνο που δεν δουλεύει, μαγιά του που με το πουλήσε, δουλειά του είναι. Εγώ δεν πρέπει να ξέρω τι αγοράζω. Πάω και παίρνω ένα αυτοκίνητο. Και εμένα ο Κάκαλης ο Γρηγόρης μου πούλησε ένα αυτοκίνητο, ένα οτοπιάνκι που ήταν δύο αυτοκίνητα. Ήταν το ένα μπροστά και το άλλο ήταν πίσω, δύο ενωμένα. Καλά έκανε και με το πούλησε ο άνθρωπος. Ο Ίγκορ. Όχι, ο Κάκαλης, ο Κάκαλης, του Άρη. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Το πάω στο κταίο, το βάζω να γυρίζει το αμάξι γύρω-γύρω μόνο το έτσι. Μου λέει κύριε, αυτά τα είναι δύο αμάξια, λέει ενωμένα. Λέω μαγιά του. Δεν του ζήτησα ποτέ το λόγο, ούτε τώρα θα του το ζητήσω το λόγο. Μου πούλησε δύο αυτοκίνητα για ένα μαγιά του. Εγώ φταίω που το πήρα. Ο Κουτσολιάκος, πώς το λένε. Σε βρε το Βιερίνια, 150 κιλά, τα 100 μέτρα σε ένα χρόνο, δεν πάει ένας μέναν. Μαγιά του! Ο άλλος ο πυγμαίος, ο γιος του Σαββίδη, μπαμπά! Αυτός έπρεπε να πει, αντί να βγαίνει σέλφι, και στην Πολύθνη, ναι, και αντί να τρέχει με 250 χιλιόμετρα την ώρα, την κατηφόρα και του πανοράματος, έπρεπε λοιπόν να ξέρει ότι αυτός δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ! Ναι. Ότι ο Μακ σέρνεται! Ο κύριος Μίχελ δεν πληρώνεται για αυτή τη δουλειά. Σωστό! Σωστό! Δηλαδή, εγώ δεν έχω απέτηση από τον Σαββίδη τον Πιτσιρίκο που δεν έχει ιδέα από μπάλα. Τι κάνει για 25 χρόνων? 27 χρόνων τι κάνει? Μπαμπά φοράει! Έχει δίκιο φίλος αυτό που λέει. Ο άνθρωπος αυτός είναι μέλος του ΔΣ μου και είναι γιος του Προέδρου. Δεν έχω απαιτήσει από ένα πιτσιρίκι ο οποίος είναι στην ηλικία μου και μπορεί να έχει μια άποψη διαφορετική από τη δικιά μου ή ίδια με τη δικιά μου. Δεν πληρώνεται γι' αυτό. Έχω τον κύριο Μίχελ, ο οποίος πληρώνεται αδρά για αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα Γιώργο, τι να το πούμε τώρα, σε αυτό έχει δίκιο. Είπα εγώ δεν έχει δίκιο, σωστό είναι το παλικάρι. Δεν έχω καμία απέτηση ή καμία προσδοκία από έναν πιτσιρίκο ο οποίος γνώρισε τον ΠΑΟΚ πριν 5 χρόνια από τον αγόρισε ο πατέρας του. Δεν ήξερε κάπου από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μίλη, μη γέλιο μας. Φίλε, Απόστολε, να πω κάτι. Εγώ το σα ακούω σήμερα όλους, με ξέρει τον Γιώργο που έχει αυτή τη θέση. Ρίτσαρντ Γκέρνερ. Έχω την αίσθηση ότι ως παοξία, όλοι οι παοξίδες δεν θέλουν τον Βιερίνια. Τώρα, σήμερα. Θα τρελαθώ! Ναι. Μήπως ο Αγλού! Ναι. Εγώ δεν πειδή δεν είχα. Ναι. Με εξαίρεση τον Γιώργο, που το έλεγε εδώ και 1,5 μήνα, όλοι οι άλλοι στην πόλη που τον γυρνούσαμε κάθε πρωί κάνουμε στο Λίμπερο μέσα ώρα 2,5 ώρες κάθε μέρα εκπομπή. Όλοι, μην πεις κάτι για τον Βιερίνια. Ναι. Έκανα εγώ ένα πρωί αγωνιστική κριτική ναι. Και λέω τι πρεμούρα με τόσα λεφτά. Φέρνεις ρε φίλε πεκταρά άλλο απ' έξω. Κοπλιμένο με κάποιο τώρα εσύ που και δύο πεκταράδες. Τώρα ξαφνικά, σαν να... Δεν το θέλει κανείς βάξω τον Βιερίνια. Μου επιτρέπεις. Βέβαια. Εγώ επειδή δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει να ξαναμιλήσω, σπάνια παίρνω. Θα σκέφτε πρώτη φορά που παίρνω στη μιλάω με τον Βιερίνια. Δεν λέω για σένα. Δεν λέμε προσωπικά, λέμε για τη μάζα του όλου πάω. Θεωρώ καθαρά τη μεταγραφή του Βιερίνια δημοσιοσχετίστηκε και θεωρώ ότι τουλάχιστον δεν μιλάω για τα λεφτά που έδωσες, με τα μισά λεφτά έφερε με πολλαπλάσιες αξίες του Βιερίνια, νεότερο, με μεγαλύτερη προοπτική, δηλαδή τη θεωρώ μια ανούσια μεταγραφή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ενισχύθηκε η ομάδα μου και δεν έχει πάει καμία δικαιολογία, εγώ και χάθηκε ένα παιχνίδι. Η αλήθεια είναι αγωνιστικά ότι το μάτι ήταν για χ, μπήκε ένα τυχερό γκολ, θα μπορούσε να λήξει χ το μάτι, θα μπορούσε να λήξει και διπλό έλειξε άσος, δεν έχει σημασία. Είναι ένα μάτι το οποίο δεν έχει γίνει και από τις δύο ομάδες τελική φάση καθαρή, δεν υπάρχει τετρατέτ, δεν υπάρχει σουτ προς την αιστεία καθαρό, 90 λεπτά. Είναι ένα μάτς κάκιστο ποδοσφαιρικά. Έτσι ακριβώς. Καθαρό διαιτητικά. Ένα μάτς το οποίο κρίθηκε σε δύο. Έκλεισες, λέγε. Ναι, τι. Η μεγάλη εικόνα. Το μήνυμα να πω πρώτα. Ναι. Φυσικά ο ΠΑΟΚ φαβορεί. Έχει την ΕΠΟ. Έχει την Σουρωτή. Έτσι. Έχει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παίκτες. Έχει ΣΥΡΙΖΑ. Τα τρίγωνα πανοράματος. Δεν παίζει Ευρώπη. Δεν παίζει Ευρώπη. Ποιος να είναι φαβορεί. Ούτε φτιάξει τη μοίρα μα αν το χάσει. Ο Φόε σήμερα έκανε προηγουμένω ή ο Κωστή ή ο Γιάννη ένα λάθο. Δεν από το 30 λεπτό κουρασμένο, από τη σέντρα ο Φόε λέω είναι ψόφιο. Γιατί τον έβαλε ο Λεμονή στο καμπνό να κρατάει μπάλα, ναι. Να παίξει τρει θέσει και ήταν συγκλονιστικό.
συγκλονιστικός. Και κάρτες πήρε και κλωτσιές έφαγε και δημιούργησε και απείλησε από τα αριστερά με το στούμι στο κάπνο που παγώσαν οι Ισπανοί και χίλια δυο έκανε ο άνθρωπος. Σήμερα από το πρώτο λεπτό είναι νεκρός και είναι πολύ νεκρός στη φάση που του βγάζει ασίστ το Μάρι, ποιος είναι, και παραπατάει, δεν μπορεί να την κοντρολάρει και πέφτει κάτω, μέσα στην περιοχή του ΠΑΟ. Σαν να πέσα, σαν ήμουν εγώ. Παραπάτησε και εξάπλωσε ο άνθρωπος. Η μεγάλη εικόνα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟ από τόσα χρόνια στον πλανήτη αυτό είναι η κορυφαία στο ελληνικό έδαφος ομάδα στο να λαϊκίσεις. Ζει πολύ με τον λαϊκισμό. Είναι πολύ εύκολο. Από παίκτες, από ήρωες, ψάχνει για ήρωες. Είναι εύκολο να τσιμπήσει, να λαϊκίσει τον ΠΑΟ. Είναι πολύ εύκολο στον ΠΑΟ. Καλώς έρθει με τον Πασόκ, τον Αντρέα Παπαδρέου, γι' αυτό ψάχνουν. Είναι πολύ εύκολο να λαϊκίσει. Πάμε στον ΠΑΟ. Έκατσε στον ΠΑΟ αυτό. Ναι. Μετά είναι μάλλον Ολυμπιακός. 5 δευτερόλεπτα. Είπαμε ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έβγαζε την μπάλα στην επιθετική της γραμμή. Ορίστε. Σταφόρ εννοείς. Ναι, σταφόρ. Πάμε κόσμο, ναι. Πόσοι μίλησαν? Καμία. 4. Πάμε παρακάτω, ναι. Πάμε στην άλλη γραμμή. Ναι. Τι? Ποιος έπεσε? Το πουλί σου έπεσε. Πάμε. Ναι. Άμα έχεις κέντρο με δύο γραμμές φυσικά. Εδώ έπρεπε να έχει ένα κέντρο με 12 γραμμές. Και εσύ έχεις δύο γραμμές. Αυτός νομίζει είμαστε στο Sky Channel. Ναι, άμπρο. Sky Channel. Στο Λονδίνο. Στις 12 γραμμές κέντρο. 6, να μην έχει γραμμές 6. Άλλο 12, άλλο 6. Εδώ έκανα μαγαζί με 4. Πάμε. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, Νίκος από Περίσσο, Δυναμό Μόσχας. Λοιπόν, πες το καλύτερα. Νίκος από Περίσσο, Δυναμό Μόσχας. Λοιπόν, παιδιά. Δεν κατάλαβα. Ο Νίκος, ρε, από το Δυναμό Μόσχας. Ο Δυναμό Μόσχας, από τον Περίσσο Κομμουνιστής. Από τον Περίσσο Κομμουνιστής. Έλα, Νίκο, γεια σου. Ναι, γεια σου. Ναι, γεια σου. Ναι, γεια σου. Σ' ακούμε, ναι, με το ζόρι λίγο την ακούω. Με το ζόναζε, γιατί η κλαρινογκαμπρίν των ποντίων εδώ κάνανε το κέντρο άνω κάτω, λέγε, ναι. Ακούστε. Ωραία, τα λέτε απλά σήμερα να αναφέρουμε ότι γεννήθηκε ο μεγαλύτερος σίγουρα ταροφύλακας όλων των εποχών και από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους παίκτες. Λεβιασίν. Γνωρίζετε. Λεβιασίν. Όχι, δεν το ήξερα ότι σήμερα ήσαν, σήμερα γεννήθηκε. Συνήθως μας ενδιαφέρει ποιος πέθανε σαν σήμερα. Συνήθως, ναι, ρωτάνε πότε πέθανε. Ναι. Σε 9 Μάρτη πέθανε, Λεβιασίν, στα 60. Στα 60 από καρκίνο. Λοιπόν, για τους νέους που δεν ξέρουν, ο Λεβιασίν έχει γίνει ο μόνος ταροφύλακας που έχει πάρει βραβείο καλύτερο που έχει. Το έκανε ο Μάρτιο Χρυσό Γάτι. Δεν ακούω τίποτα, φίλε. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Την πεθερά σου τη θεωρεί. Μη. Μισό λεπτό. Έλα, άνοιξε τον ήχο. Συσοδήμο. Έλα, άνοιξε τον ήχο. Εδώ με τους αυγουνοκέφαλους, τους ποντίους, τους μηταράδες έχουν διαλύσει εδώ τον ήχο. Κατηρινόκερι. Άντε, τελείωνε, λέει. Παλιέτα Αποστόλου, μια παλιά. Η Ζέτα Αποστόλου ήταν μια ωραία γυναίκα ηθοποιός. Δεκαετία 60, την οποία και χαστούκησε ο πατέρας μου μια φορά. Γιατί με ένα συμπαίκτη του ήταν σε έναν δρόμο, την έπιασε ο άλλος τον κόλο, ο συμπαίκτης του πατέρα μου, και αυτή έδωσε ένα μπάτσο τον πατέρα το δικό μου. Και λέει, γιατί με χτυπάς, λέει, με έπιασε το κοαυτό, λέει, στο έπιασε το κοαυτό. Α, εσύ μου το έπιασες, τώρα έτσι λέει ο πατέρας μου. Τώρα μπορεί να λέει ψέματα. Ναι, δεν ξέρω. Μια γυναικάρα, η Ζέτα Αποστόλου. Θα την ξέρω τώρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία γυναίκα. Πείτε μια ταινία, ρε παιδιά, μια ταινία. Ζέτα Αποστόλου. Ναι. Με τον Αυλονίτη δεν έπαιζε εκεί στο... Και χορεύει. Ψάχνουν τις λυρές. Όχι, ρε. Πού να σου εξηγώ τώρα. Μα τι ελληνικό κινηματόγραφο δεν ξέρει τη Ζέτα Αποστόλου. Θα την ξέρω, κόλλησα, θα την ξέρω, ρε φίλε. Ωραία γυναίκα, ξανθιά. Αυτή πρέπει να είναι τώρα καμιά 85 χρονών, αν ζει. Έλα, φίλε. Έλα, Κότσο. Έλα, φίλε. Φώναζε, ρε φίλε. Θα μας βγάλει τον καρκίνο εδώ αυτός ο... Άντε, ρε σχίζω, τελείω, ρε. Γάμω τα υπουργεία σου. Ναι. Άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην Αθήνα και έγινε πάλι το μοιραίο. Την άλλη ανοίγει, ξέρετε μου. Την άλλη κρίνη. Πάλι... Ναι. Πάλι μικραμένη. Ναι. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, τι χρειά έχουμε πάρει την ΕΠΟ, πήραμε να δούμε το κοινό και όλα. Είναι χαμηλό στην τηλεόραση οπωσδήποτε. Πώς λέγεται διαφήμιση, πώς λέγεται, τα... Σταμάτε να σπάμε να ακούσουμε. Εδώ θα μας βγάλουν τον καρπιό, θα σταμάτε. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Λέγε.
Πάνε διάλειμμα, ρε Στέρκια, αλλά πάνε διάλειμμα. Εστέρκια, πάνε διάλειμμα. Εκπομπή. Your friends, you never be. Rapto.gr. Pa 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 pa. Κάντε like. Pa 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 pa. Like, like. Pa 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 pa. Guitar. Παρακαλώ. Πληρωμάζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μες στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, Χατζηνάκο, λέγε τι θες να πεις. Γιατί μου άρχισε σήμερα. Τι άρεσε ρε φίλε, μέχρι να ξεμπερδέψουμε εκεί, να ξεστήσουμε το μαγαζί, ήθελε πόσες ώρες. Πανικός θα γίνει σήμερα. Εδώ με τους πόντιους, τι εκπομπή είναι αυτή? Θάλασσα μαύρη θάλασσα, για Αχιλλέα Βασιλιάδη. Και θάλασσα μαύρη θάλασσα αμάν, και μη γίνεσαι θεριών. Και στην Ελλάδα αχ πασούμες λέει αμάν, και χαμελώνω λίγον. Κι ας έξερα ποιον παπόρ θα φέρμε στην Ελλάδα, και απάν τον τυρέκ θα θεαμάν να αυτό χρυσόν λαμπάδαν. Και στην Ελλάδα έρθαμε μην αμάν και σιθράκι στο χαβάσι και το τσόλ και το καραπουρόν και έφαγε και μας και μας μας χάλασε στον ήχον. Λοιπόν, εγώ πρόσεξε, λίγο μου ξέφυγε στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Τα άλλα τα κατάλαβα όλα. Λέγε Βασίλη. Εγώ έτσι να πάρω και να πω και ένα που πήρα και το σφιγμό από σφιγμό πήρε αυτός. Τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα, που είδα αντιδράσεις, το ένα το άλλο.
Είδα τον κόσμο του ΠΑΟΚ πολύ ξενερωμένο με αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Και λογικό. Δεν το περίμενα. Το πιστεύαμε. Γιατί έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι σαν φυσικές δυνάμεις ήταν πιο φρέσκια ομάδα. Εγώ αυτό το πράγμα είδα. Ναι. Πιο φρέσκια, έβαλε άλλη φρεσκάδα. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως. Δεν εκμεταλλεύτηκε τη φρεσκάδα που είχε σαν ομάδα από έναν κουρασμένο Ολυμπιακό με όχι πολλές αναλλακτικές λύσεις. Με ίδιους παίχτες στην 11η του δεν είχε πολλές αναλλακτικές λύσεις. Και δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Ναι. Ο Ολυμπιακός με μεγάλη αυταπάρνηση από κάποιους παίχτες, ναι, όπως ο Φώα και κάποια όρομα που κάνουν πολλά τρεξίματα με αυταπάρνηση, πήρε το αποτέλεσμα που έπρεπε να πάρει για να μπορέσει να μην φύγει εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Mm. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ιδίως με ήττα, ο Ολυμπιακός μάλλον αποχαιρετούσε. Καλό. Ούτε και με αυταπάρνηση κάποιων παικτών, ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε τη νίκη που ήθελε. Πώς φαίνεται ότι σέρβιρες και δεν είδες το μάτς, ναι. Λίγα γιατί, πράγματα είδες. Γιατί. Δεν είδες. Λεπτομέρειες δεν είδες. Λεπτομέρειες δεν είδες. Τα χάφου δεν έβαλε λεπτό. Εδώ με την άχη γιατί. Ναι. Λοιπόν, είπες είχε φουλ δουλειά και τα λοιπά. Ή λούφαρες για να βλέπεις. Ναι. Μη. Και τα δύο. Πάμε κόσμο. Κώστα μισόκλασσα να μπορώ να πω κάτι. Γιατί πήρα δύο μηνύματα. Παιδιά, μην γίνει παρεξήγηση. Το Ολλανδός που φοράω δεν απαντάρω κανέναν Ολλανδό του Ηρακλή. Τον Νίκο, να είναι καλά το παιδί που τρέχει τώρα όλη μέρα με τον Ηρακλή, όλη μέρα ο Βαφιάδης. Βάζει λεφτά. Μην γίνει παρεξήγηση. Είναι Ολλανδός κατά σήματα τεχνολογίας στην Βασιλή Σόλγα 211 στη Μεσοφούλη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 161. Και μου έδωσε τη φορά ότι είμαστε φίλοι ο Νεκτάριος να το κάνουμε μια διαφημισούλα, ας πούμε, έτσι. Πάρ' του κανένα φράγκο. Ναι, θα δώσει. Αλλά θα κόψει και τιμολόγιο για να είναι. 850 ευρώ είπε. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πάμε. Με σένα θα μιλήσω τώρα. Πάμε. Ναι, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Πλάτων Παοξής. Γεια σου, Πλάτωνα. Γεια σου, Πλάτωνα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω ότι το πρόβλημα ήταν με τον προπονητή. Αλλά ρε φίλε, μάχη μου κάνει τέτοιες λάθος ανάγκης. Καταρχάς, μπήσες βα. 6 λεπτά καθυστερήσεις. Στο 5 λεπτό να το βάλει. Τι δεν έβαλε εκεί πέρα. Επίσης, θα απαντήσω. Πάει, μου αρχίζει καταρχάς τέρμα, γιατί δεν έβαλε το φλίκο. Εννοείται με φλίκο παίζεις. Κάθεσαι μου λες για το Βιερίνια. Το παλικά εντάξει είναι λίγο κοτός, τρώει λίγο παραπάνω, από το τόσο λίγο ύπτος. Κάτσε μου το κατηγορείς τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Κρυώσαμε φίλε, κρυώσαμε με το χιούμορ σου. Κρυώσαμε. Παρτά θα βγάλουμε, τις γούνες θα βάλουμε. Πάμε επόμενη γραμμή με το χιούμορ σου. Πάμε. Γιατί δεν βρίσκα. Πάμε. Λέγε. Λοιπόν. Σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι έφτιαξε πάλι. Όχι, θα ξέρεις, μας πήρες τηλέφωνο για να μας πεις τι έφτιαξε. Και πάλι πήγαμε ταπεινωμένοι από το Καραϊσκάκι. Καλά, χαλάρωσε, ταπεινωμένοι δεν πήγαμε. Εντάξει, ρε φίλε, μια ήττα. 1-0 χάσαμε με κακό ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα πόσα χρόνια είναι υπάνω, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Το χειρότερο που έπαθε σήμερα, το χειρότερο που έπαθε σήμερα είναι ότι έχασες και δεν μπορείς να κλάψεις. Γιατί το έδωσα. Γιατί δεν σε ανοίξει ο διαιτητής, δεν έχεις λόγο να διαμαρτύρεσαι. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο. Αυτό είναι κακό. Και το χειρότερο είναι ότι ανακαλύπτεις φαντάσματα ότι σε αδικήσανε. Τα μέσα δηλαδή πάνε να σε πουλήσουνε την αδικία που δεν υπάρχει. Δεν θέλω να μιλήσω για τα μέσα, δεν με ενδιαφέρει τι κάνω, δεν ακούω τίποτα ότι μου λένε. Είμαι αγνώσπαρτης. Άκου τι θέλω να σου πω. Όλα αυτά τα χρόνια δοκιμάσαμε τα πάντα, φέτος πήραμε και την ΕΠΟ κατά κάποιο τρόπο και πάλι δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φίλε, μισό λεπτό λίγο. Αυτό το πήραμε, πήραμε την ΕΠΟ κατά κάποιο τρόπο. Γιατί ακούω πολλούς και το λένε. Πήραμε την ΕΠΟ κατά κάποιο τρόπο. Καλά, μην το λένε, θα το δούμε στην πράξη αυτό, ε. Όταν ο κύριος Σαββίδης πηγαίνει και παίρνει τις ενώσεις. Ο πρόεδρος. Καλά, πώς το λένε, ο γραμμένος είναι δικός μας. Ο γραμμένος είναι δικός σας. Αλλά εκτός από φουσκωτούς στην Αθήνα, τώρα λέει κυκλοφορεί και με φουσκωτούς στη Θεσσαλονίκη. Τι φοβάται. Φοβάται ότι δεν ελέγχει αυτό την κατάσταση, την ελέγχουν άλλοι. Και άμα ελέγχει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ, γιατί να πάει το ποκόκκινο σε αυτό, ωραίο. Γιατί να πάει, λέει, να πάει την Παρασκευή στον αρχιδιαιτητή, να του πει τι, τρίγωνα εκεί, τι,
Τι να του πει την Παρασκευή, άμα εγώ έχω την ΕΠΟ και τις ενώσεις που έλεγε ο άλλος εκεί πέρα. Προφιτερόλ. Τόσα χρόνια πώς κατάφερε και τα έκανα όλα αυτά. Γιατί είχε τις ενώσεις σε Μαρινάκης, ο Κόκαλης. Α, μπράβο, γιατί... Την ΚΕΔ, δικιά του, την είχε. Πλερουά, τώρα πλερουά ο Κοντός. Κοντός εμάς πλερουά. Πλερουά, ναι. Πλερουά, Ιβάν, εγώ δεν υπονώ και ναι. Έτσι είναι, ναι. Τι έγινε, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ναι. Ο μπαμπάς λέει, έγραψε στο Instagram ότι χάσανε δίκαια. Τελικά ο Δαρβίνος είχε δίκιο. Η εξέλιξη των αυστραλοπιθήκων, μάω μάω προς Homo sapiens, είναι γεγονός. Έφυγε σε επόμενη γραμμή. Ντροπή. Να πω κάτι. Να πεις. Η μεγάλη επιτυχία, αν δεν πάρει ο ΠΑΟ το πρωτάθλημα φέτος, ξέρετε ποια είναι. Ποια είναι. Που δεν θα το πάρει χωρίς Παναθηναϊκό και χωρίς τι. Και πες το. Χωρίς ντέρμπι με την αγγλική έννοια. Δηλαδή, χωρίς τοπικό ντέρμπι. Χωρίς άρη και ρακλή. Χωρίς άρη και ρακλή. Αν είμαι παόξι, θα τρελαθώ. Δεν φταίω πάω τώρα που εσύ διελύσει. Όχι, είμαστε! Ναι. Συγγνώμη, είπα ότι φταίω, κατάλαβε τι είπα. Το 76 όμως οι δυο ήττες κάνω μέσα έξω από τον Άρη, έτσι. Μα τι σου λέω, καταλαβες. Ούτε ήττα είχες από τον Άρη το 76. 0-0 στη Χαριλάου. Το 85 νομίζω, πότε ήταν. Ούτε το 85 έχει. Τον πήρε τον Πάο, τον Άρη. Έχει μία ήταν 0 μωρέ με τον Άρη στο Χαριλάου. Πότε μωρέ. Σε μία από τις δύο χρονιές. Ποια ήττα έχει στο Χαριλάου. Έχει μία ήταν 0. Το 75-76, 0-0, χάνει πέναλτι ο Σαράβης. Το 76 νομίζω ότι είναι ο Άρης η μία από τις 2-3 ήττες του. Δεν έκανε ήττα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, Κωστή. Δεν έκανε ήττα. Είναι γεγονός. Χωρίς ντέρμπι με την αγγλική έννοια. Είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτοκτονικό. Γιάννε να έχασε ο ΠΑΟΚ, ναι, με τον Λόραντ και με τον Ατρόμητο εδώ μέσα ένα-δύο τελευταίο μάτς στους, ναι, πανηγυρισμούς. ΠΑΟΚ Άρης 2-2 από 2-0, ισοφάρισε ο Δράμπης και Άρης ΠΑΟΚ 0-0, χάνει πέναλτι ο Σαράφης. Στο ΠΑΟΚ Άρης 84-85, 2-0 ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και 3-0 ο Άρης. Ωραία. Με τις αποβολές που έπαιζες με 9 παίκτες. Με τη διαιτητή τον ένα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, δυτικές συνοικίες. Όχι, τον είχα. Όχι, πιο Μίχα, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Εσύ, ο Μίχας, ναι, ζει ακόμα. Ζει ακόμα. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Πόσο θα είναι ακόμα γερός, αφού είναι μεγάλος. Πόσο... Μίχα, ναι, να είσαι γερός τώρα, να περάσει τα χρόνια. Πάμε, χιλιά κάνουμε. Λέγε φίλε. Η αλήθεια, Λίντς Μίλαν, δεν ξεχνιέται με τίποτα. Πάμε, λέγε φίλε. Αλλά είναι πολύ, αυτό σου λέω. Χιλιά κάνουμε. Ηρακλή και Παναθηναϊκό. Πάμε, λέγε φίλε. Πάμε, ναι. Πάμε στον επόμενο, ναι. Μ' ακούτε, σ' ακούμε, ναι. Για χαρά, μ' ακούτε, παιδιά. Ναι, ναι, φίλε, ωραία. Ναι, απλά δεν έχω καθόλου τηλεόραση. Μένω όλο και πια το ίντερνετ από Αθήνα τηλεφωνώ. Ναι. Γιατί δεν βλέπω ποιοι είναι εκεί. Είναι φαντάζομαι Λαμάς, Μαλάτος. Μπράβο. Ο Γιώργος ο Παοξής. Ο Γιώργος Παοξής. Με τα γυαλιά του πεδίου κουλτούρας. Ναι, για τον τρόπο θέλω. Και ο Βασίλης ο Αριανός. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω την προηγούμενη Κυριακή και να το πω, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα. Θα ήθελα να πω ότι με ενοχλεί η συμπεριφορά του. Πιανού, πιανού. Απέναντι στον Μαλάτο. Τι εννοώ. Τι είπα. Για ποιον λες. Για σένα, Γιώργο. Α, πες. Συγγνώμη, φίλε, είσαι οπαδός και όνομα και ομάδα. Είμαι πολίτης του κόσμου. Πολίτης του κόσμου. Ναι, ναι, δεν ασχολούμαι ομάδες. Μπράβο, όνομα δεν θες να πεις, έτσι. Είσαι κάτοικος γης δηλαδή, σαν και εμένα. Συνονόματος του Ραπτόπουλου, ναι, εντάξει, πολίτης του κόσμου. Κωστής, Αθηναίος. Γενικά θεωρώ ότι κάθε είδους ομάδα είναι η αιτία για την καταστροφή του ανθρώπου, αλλά τώρα μια συζήτηση. Σωστό. Ναι. Είσαι πολίτης του κόσμου, είσαι ένας Λάζαρο Μπόλωνη που δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο. Πάμε. Ναι, απλά δεν σε έχω καλά, αλλά μα όρεξε γιατί έχω μόνο τηλέφωνο. Θέλω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν το εξής που με ενόχλησε. Γιατί βλέπω έτσι ως στην Αθήνα, πιστεύω είμαι από τους πρώτους που βλέπω το Ραπτόπουλο. Είναι ότι βλέπω τον Γιώργο τον Παοξή σταθερά να προσπαθεί να βρει ένα πάτημα σε όσα λέει ο Μαλάτος για να τον κοροϊδεύσει. Και αυτό που με ενοχλεί κυρίως είναι ότι προσπαθεί να τον κορδέψει σε ευθελή πράγματα που δεν ισχύουν τώρα. Δηλαδή για τη φωνή του, που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η φωνή του ανθρώπου. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Να το κάνει τη μίμηση. Νομίζω ότι το φτηνάει πάρα πολύ. Σίγουρα ότι μόλις τελειώσει να πάει λάθος στη φωνή του, που δεν έχει κανένα για μένα, δεν είναι λόγος αυτός να κοροϊδεύουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή για τη φωνή του δεν ευθύνεται ο καθένας. Οπότε δεν τον κοροϊδεύουμε επιπλέον. Γιατί για το μαλλί του δηλαδή. Άστον, δεν έχει τηλεόραση. Θα με τελειώσει. Ναι, όχι αυτό. Σύντου ότι από ότι, επειδή έχω δει το Ραπτόπουλο πάρα πολλά χρόνια, ο Μαράτος, αν δεν θα πω ότι είναι ο πιο καλλιεργημένος, αλλά αν είναι μέσα στους δύο-τρία πιο καλλιεργημένα άτομα που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Ποια θεωρείς καλλιεργημένα άτομα, έτσι για να. Καλλιεργημένα άτομα θεωρώ, όχι από μόρφωση και παιδί. Με το δικό σου. Αυτά που έχουν σωστή συμπεριφορά. Ποια είναι.
η σωστή συμπεριφορά του ανθρώπου. Δηλαδή, του μαλάτου η συμπεριφορά ναι. είναι άψογη. Άλλο λέω, μετά το μαλάτο, άλλοι δύο, ποιοι πιστεύει ότι. Κοίτα, πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Θεωρώ ότι ο Ντρούλινγκ ήταν ένα άτομο το οποίο και με επιχειρήματα και με το λόγο του και με τη συμπεριφορά του ήταν γενικά δίκαιο. Ο Χριστός και η Παναγία, είπε ο άλλος. Δεν σε άκουσα. Ο Γιώργος στο άκουσμα του Ντρούλινγκ στην κατηγορία αυτή είπε ο Χριστός και η Παναγία. Κοίτανε, εγώ βλέπω τις παλιές εκπομπές του Ντρούλινγκ, ο άνθρωπος δεν προσέβαλε κανένα, δεν δόθηκε κανένα, πάντα όμως τα αθλητικά παίζια. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει κάποιος απαιτήσει από την. Και έναν ακόμα θέλω, έναν ακόμα. Μ' ακούτε. Και έναν ακόμα θέλω να μου πεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, δεν έχουν περάσει τις προσωπικότητες, ας πούμε, οι πρέσβες του Ολυμπιακού Αγώνας του Τύπου Πίτρου Αυτόπουλου. Συνέχισε λοιπόν. Αλλά ναι, εγώ θα πω αυτό το πράγμα. Και επειδή με ενοχλεί αυτό ναι. που κάνει ο Γιώργος, δεν ξέρω ποια είναι η θέση του, επειδή μίλησε για επιτεγωγείο στην προηγούμενη κοπή, θεωρώ ότι το να χτυπάς κάποιον έτσι, χωρίς επιχειρήματα, δεν είναι σωστό. Μα δεν σου έχει προσβάλει ποτέ, δεν σου έχει πει κάτι, πάντα ποδοσφαιρικά, ούτε περιμένει να πιαστεί από κάτι ή να σαν δράμψα κάτι τη φωνή σου οτιδήποτε για να στην πει. Το ξέρω πάρα πολύ, άδικο και με ενοχλεί και. Καλά, κάνεις και βγαίνεις και το λες, ετοιμά. Ωραία. Θέλω να σε απαντήσω. Το θέμα είναι να είναι εσύ που αυτό το πράγμα, εσύ να τιμά θεωρείς, δηλαδή μπορεί να το διορθώσεις, το κάνεις σκόπιμα. Φυσικά. Επιχειρημάτων. Εννοείται. Να μπορώ να σου απαντήσω. Ναι. Καταρχήν δεν συμφωνώ σε αυτά που λες, γι' αυτό δεν πρέπει να το διορθώσω. Ναι. Δεύτερο. Με τον Μαλάκο έχουμε μια φιλία και ένα θάρρος αλλιώτικο. Ναι. Τρίτον. Και εκτός είδους του πλατώνα. Ακριβώς. Ναι. Σήμερα το μαζί του δηλαδή θα μπορούσα εγώ να έρθω σήμερα και να κάνω αυτά όλα που λες που χάσαμε. Και όμως δεν έγινε τίποτα τέτοιο και μου δίνει και συγχαρητήρια που το είπα ότι γενναία κερδίσατε. Όταν μιλάμε για εσύ, το καταλαβαίνω φίλε μου το ότι δεν το ασπάζεσαι αυτό γιατί δεν ασχολείσαι και όπως λες δεν υποστηρίζεις κάποια ομάδα κτλ. Καλός ή κακός και εγώ, που είμαι και πιο μικρός και ο Μαλάτος και ο μεγάλος ο καθένας, όταν υποστηρίζουμε κάτι πάνω και εδώ στην εκπομπή, καταρχήν δεν είναι και 12 η ώρα το βράδυ, ναι. δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε χαλαροί πρωί με το καφέ. Ναι, είμαστε πάντα στην κοίτα. Στο ρυθμό ναι. του χαβαλέ ναι. μπορεί να ανεβούν οι τόνοι. Ναι. Το να κάνουμε λίγο σάτυρα τη φωνή του κτλ. Δεν σημαίνει τίποτα. Όταν του στέλνουν μηνύματα και τον βρίζουν σπίτια και μάνες και τέτοιοι δεν γελάνε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για αυτό που είπες για τον νηπιαγωγείο, για μένα, όχι μόνο για τον Μαλάτο, για τον οποιονδήποτε να το έλεγε και παοκτσίδες, δηλαδή τώρα το να βγει εμένα ένας παοκτσής και να συζητάει με έναν Αριανό και να λέει ο παοκτσής στον Αριανό ότι ξέρεις τι, εγώ δεν έχω πέσει ποτέ και εσύ έχεις πέσει 5 φορές, αυτό για μένα είναι νοοτροπία δημοτικού. Το να βγει δηλαδή εδώ τώρα, αν είχαμε ένα φύλαχλο της, και θα σου πω, της Ρεάλ και πήγαινε ο Μαλάτος να μιλήσει για Champions League και τον έλεγε ο άλλος εγώ έχω 10 εσύ δεν έχεις κανένα αυτά επειδή εσύ δεν ασχολείσαι δεν το κάνεις αυτά εγώ τα έλεγα με τους φίλους μου στο δημοτικό την προηγούμενη εβδομάδα ο Μαλάτος δεν μου είχε πει τίποτα για τις αδυναμίες του Ολυμπιακού εντάξει κάναμε λίγο πιο παδική συζήτηση. Έχω σήμερα τον άξιο να πει τίποτα. Πριν 5 λεπτά προσπάθησα να πω στο ραπτό.gr δεν είχε μετάδοση μετά την εκπομπή. Α, στο ραπτό.gr. Δεν ξέρω τι γίνεται στην εκπομπή αυτή. Εγώ ρε Κωστή να σου πω κάτι, ακούγοντά σε. Έχει να κάνει, είναι ευρύτερο και υπερβαίνει τα παδικά ποδοσφαιρικά. Τι εννοώ, είπε πριν ότι είναι πάνω στην καζούρα και όλα αυτά. Εγώ δεν δείχνω ότι είναι πάνω στην καζούρα και το ότι δεν ασχολούμαι τώρα δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαι παλιά με ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω τι σημαίνει να συζητάνε δύο παδί. Είναι ότι αυτό το πράγμα ενοχλεί το Μαλάτο. Αυτό με ενοχλεί. Ρε Κωστή, μου αν και δεν έχω καλά, αν σε θέσει παρακαλώ πείτε μου, δηλαδή, μου αρέσει από σου πιάνει γνώση. Κωστή, είσαι πλήρω εντάξει. Βλέπω ότι είναι δεν νομίζω να είσαι εντάξει. Μια ερώτηση. Να μην το χτυπάς. Μια ερώτηση. Στάσου ρε παιδιά, θα κάνουμε κοιλιά. Μια ερώτηση. Στο φίλο. Ναι. Γενικά είσαι εύκολο παρεξηγήσιμος, δηλαδή θυμώνεις έχει εύκολα. Έχει άνεση στο χιούμορ. Στάσου, κάτσε. Κοίτα, δεν είναι χιούμορ, γιατί αν κάνεις αυτό το πράγμα. Άλλο ρωτάω ρε φίλε. Ρε φίλε. Δεν είναι χιούμορ. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχεις και καλύτερη. Ωραία, φίλε. Πρέπει να έχει την ποιότητα. Φίλε! Μια διαφορετικότητα, πες το ξύλο. Φίλε! Αυτό το πράγμα. Κοροϊδεύω ότι πολύ κάτι το κάνω τα παιδάκια. Φίλε, άκουσε εδώ. Εγώ. Ότι δεν έχει δώσει πάρκο για μένα ομάδα. Φίλε! Θα βάλεις ένα φρένο και θα αρχίσω στις Παναγίες βραδιάτικα. Κόψε την επόμενη γραμμή. Άσε, δεν θέλω να πληρώνω χρόνο. Απορία! Ναι, μη. Για το φίλο που έκλεισε. Μαρμίτα, γιατί βλέπεις. Όντως, πραγματικά. Ναι. Για τις political correct συμπεριφορές. Ναι, μη. Και στο φινάλε, φίλε, εδώ υπήρξαν καταστάσεις πολύ χειρότερες. Για να μην μιλήσω τώρα για τραμπουκισμούς, για το ένα και εδώ το άλλο. Εδώ πέρα σηκώθηκαν να βγαίνουν και εμένα και τον Γιώργο. Εκεί γιατί δεν πήρες τηλέφωνο να πεις τίποτα, βρε.
Βρε! Ε, βρε! Όχι εγώ. Πραγματικά. Άλλο. Γιατί βρε, όχι, ωραία. Να μην το πούμε με έγκαιρι. Γιατί ρε φίλε δεν πήρε εκεί να πει τίποτα. Ή στην παλιά μαρμίτα που τον άλλον το θεωρείς καλλιεργημένο. Πάμε στον επόμενο να πούμε. Στέλνει ο κομμουνιστής μήνυμα. Σαν κομμουνιστής πήγε στο σεμινάριο κομμουνιστών, τα έκανε μπάχαλο και λέει. Μόλις υπερθερμάνθηκε μια θύρα στον υπολογιστή και έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Ζητάμε συγγνώμη από τους θεατές μας, δουλεύουμε για την επίλυσή του. Αν δεν τα καταφέρουμε, να το επιλύσουμε, τότε η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη αύριο. Τι αν την κάνουν αύριο, ρε κομμουνιστή. Από την επόμενη εβδομάδα θα χρησιμοποιήσουμε καινούργιες υποδομές. Πληρώνει Ραπτόπουλος. Λοιπόν, και ξεκινά και η ζωντανή μετάδοση της μαρμίτας σε υψηλή ανάλυση. Πληρώνει Ραπτόπουλος. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Σαν ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στα Ναφέ. Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαν μόνο. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έπαιξε. Πάμε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Και μου λες για τον Παναγιωτούδη. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, πώς θα μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Από Καλλικράτεια, πώς θα αναστάθεις. Από Καλλικράτεια. Πιάνει το γύρο πάνω στην Καλλικράτεια. Εννοείται. Πιάνεις όλη την Καλκιδική. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά μιλάς. Έλα. Τι είπες, Στάθης, το παιδί ΠΑΟΚ. Στάθης, ΠΑΟΚ, ναι. Στάθης, από Καλλικράτεια, Στάθης, Ψαράς. Ψαρά είσαι. Ψαρά. Ναι. Ψαρά. Ωραίο στάδιο πάμε. Ο ΠΑΟΚ απαράδεκτο σήμερα. Αυτά τι εκφράσει καλά τι κάνει. Γιατί. Απαράδεκτο. Ναι, γιατί, τι. Γιατί. Γιατί κλάνει το γατί, γιατί. Τι, γιατί. Ό,τι. Μ' αρέσει η επιχειρηματολογία σου, ρε. Τι είπε. Μ' αρέσει η επιχειρηματολογία του. Στάδιο. Τι είπε. Γιατί. Είναι το δικαίωμα του Μαλάτου να γελάει. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αγόρι μου, εγώ γελάω. Είμαι μικρός, έχω πέσει από τα χούνια. Αν ψαρεύεις όπως επιχειρηματολογείς, πρέπει να πεινάει ο Θα τον βοηθήσουμε να επιχειρηματολογήσεις την κακότητα. Ναι, ωραία. Η κακότητα του ΠΑΟΚ, εξέβρασέ την κατά κάποιο τρόπο με λέξεις, με εικόνες, με ό,τι θέλεις. Άσε το Μαλάτου, αυτός γελάει τώρα. Ναι, σ' ακούω. Πάμε λοιπόν. Αγωνιστικά σου δεν σου άρεσε, ρε φίλε. Αγωνιστικά αυτό, ναι. Δεν σου άρεσε. Ναι, ναι. Γιατί να γελάει ο Μαλάτο. Αυτό είναι. Γελάω, ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι. Αυτό γελάει γιατί. Αυτό και ο Χαϊλέ και Πρεσβευτικό. Δεν είμαι κρύο. Πώ το λένε. Γελάει. Εσύ πε μου την κακότητα. Τι δεν σ' άρεσε στον ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να σου πει. Ορίστε. Δεν πρόκειται να σου πει. ΠΑΟΚ είσαι. Πάω. Ωραία. Ρε. Πάμε λοιπόν Ρε. Να δούμε τι σε ενόχλησε. Μην μιλάτε. Όχι. Τι σε ενόχλησε σε αυτό το ΠΑΟΚ, τι δεν σ' άρεσε. Δεν ξέρω πώ θα στεναχωριέμαι. Δεν ξέρει, αλλά στεναχωριέται μόνο. Σύμπα, δεν πρόκειται να σε εκτεθεί. Τώρα εσύ δεν μ' άκουσε. Κάτσε, κάτι του βγάλε. Έβγαζε μια στεναχώρια αυτό ο ΠΑΟΚ. Έβγαζε ο ΠΑΟΚ μια στεναχώρια. Ξεκινάει από πού αυτή η στεναχώρια. Ναι, παιδί μου, δεν. Να σε βοηθήσω. Μη. Σιγά σιγά. Μια ζωή είμαστε από κάτω. Γιατί. Εμένα ρωτάς γιατί. Εγώ τα είπα. Πάει. Πες τα με δικά σου. Ναι, αλλά εσύ τι γνώμη έχεις. Εγώ τη γνώμη έχω. Πρέπει να αλλάξουμε προπονητή επιγόντως. Να το. Γιατί να αλλάξει προπονητή, τι έκανε ο προπονητής. Τι έκανε ο προπονητής λάθος. Συγκεκριμένα. Τι λέτε να τον κρατήσουμε. Όχι, να τον. Τι δεν σ' άρεσε, ρε φίλε, στο χορτάρι το. Τι δεν σ' άρεσε αυτό το πράγμα. Σαν ΠΑΟΚΣΙΣ, λες είμαι στεναχωρεμένος. Δηλαδή, άμα είσαι στεναχωρεμένος, σου πηδήθηκε η γυναίκα. Δεν σου κάθεις σηκώμενα. Δεν έχεις βγάλει ψάρια. Δεν έχει γυναίκα. Άρα παράδειγμα. Παράδειγμα λέω. Δηλαδή, αν δεν βγάλεις ψάρια, θα είσαι στεναχωρεμένος για αυτό το λόγο. Τώρα που είσαι στεναχωρεμένος. Εάν δεν βγάλεις ψάρια, ψαράς λες εσύ. Φέρτον την άλλη φορά με τον πόδιο το καλαμαριό. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Να γίνει χαμός, φέρτον. Έλα φίλε. Σταμάτα ρε, άσε με να το. Μη με ενοχλείτε. Θα το βγάλω. Μην είναι ρε μαλάτο, σταμάτα. Έλα. Για ποιο λόγο θες τον προπονητή να τον διώξετε. Παοξί μου, γλυκέ μου, θα συνεννοηθούμε. Εγώ μπορώ να συνεννοηθώ.
Είμαι στις δύσκολες αποστάσεις. Λέω, γιατί να διώξει τον προπονητή. Να πιούμε τσίπουρο, να γουστάρουμε. Αυτό είναι. Αυτό νύχτα μέρα. Ναι, αλλά δεν μου είπες το λόγο που πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου. Για ποιο λόγο. Γιατί εσύ δεν θα μείνει τώρα. Φράσε εμένα. Άσε εμένα. Εσένα λέω. Το λόγο που θες να φύγει ο Λουτσέσκου. Τι έκανε σήμερα λάθος. Σήμερα δεν έκανε λάθος. Ναι. Δεν τον θέλω, δεν να φύγει. Αυτό είναι. Α, δεν μου λες. Έτσι, δεν σ' αρέσει τα μούτρα. Κάνα ωραίο φαγκρί να βάλουμε στη λαδόκολα. Έχεις να έρθουμε μια βόλτα. Και φαγκρί και στη Θεία Μαράζο και απ' όλα. Αγιά σου. Αυτό είναι. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Βάρκα έχεις, βάρκα. Και ακούω αυτή τη μέρα, έχω να καεί και 15 μέτρα. Να σε καλά και ο Άγιος Νικόλαος να σε βοηθάει. Κανένας Άγιος δεν μπορεί να το βοηθήσει αυτό. Να το βοηθήσει Άγιος. Εντάξει. Άντε φύγε ρε, θα έρθουμε να μας κεράσει στην Καλλικράτεια κάνα Σαββατοκύριακο, αν βρεθεί ποτέ. Θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε. Έτσι. Μην ξανοίγεσαι πολύ στο πέλαγος. Δεν πειράζει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να είσαι στεναχωρεμένος, αλλά να μην ξέρεις για ποιο λόγο είσαι στεναχωρεμένος. Ενώ αν είσαι χαρούμενος, ξέρεις το λόγο που είσαι χαρούμενος. Όταν είσαι στεναχωρεμένος όμως και είσαι παοξής, δεν ξέρεις το λόγο που είσαι στεναχωρεμένος. Το χειρότερο είναι να είσαι στεναχωρημένος και να κάνεις πράγματα επειδή είσαι στεναχωρημένος και να στεναχωριέσαι ακόμα πιο πολύ. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Φέρτο. Εγώ έχω μια κοπέλα τώρα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα, να μην είναι έτσι στεναχωρημένη κτλ. Η οποία έχει μια ερωτική απογοήτευση γιατί έβαλε κιλά. Και βγήκαμε τις προάλλες. Όπα, έχει ερωτική απογοήτευση γιατί έβαλε κιλά. Ναι, έβαλε και πήρε κιλά. Άσε ένα μόνο, ανάποδο είπε. Είχε κιλά, όχι, έβαλε κιλά και έτσι την απορρίψανε, ρε παιδάκι. Α, την τα είχε ή την απέρριψαν στην πρόταση. Την απέρριψαν γιατί είχε κάποια παραπάνω κιλά. Στάσο, αυτό λέει αυτή. Ναι. Δηλαδή την είπε ο άλλος, σε απορρίπτω επειδή έχει παραπάνω κιλά. Τη το είπε τη Ταΐσα. Ναι, είναι μεγάλο σκάφο. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Και δεν έχω πολλά που λέει ψέματα. Και μας εκμυστηρεύτηκε εμένα και τον κολλητό μου που βγήκαμε και πραγματικά μείναμε με τα σαγόνια ανοιχτά. Ναι. Και μας είπε μια πολύ μεγάλη ατάκα. Τι είπε η κοπέλα. Είμαι, λέει, δυστυχισμένη επειδή τρώω και τρώω γιατί είμαι, λέει, δυστυχισμένη. Δυστυχισμένη, ναι. Το έχει πει και άλλο αυτό. Ναι. Ναι, δεν λέω ότι ήταν δικό τη. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η χειρότερη μορφή στεναχώριας. Ότι είσαι στεναχωρημένος με κάτι, κάνεις κάτι άλλο και αυτό σε στεναχωρεί ακόμα περισσότερο. Βασικά, εγώ ξέρω ότι όταν είσαι στεναχωρεμένος, το στομάχι σου γίνεται κόμπος. Εγώ απαραίτητα. Δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Σου τραβάει, θες καταρχήν τρως γλυκά. Θες να θέλεις. Γλυκά τρως όταν δεν γαμάς. Όταν δεν έχεις ερωτική. Όχι απαραίτητα. Πώς έχει απαραίτητα. Να μας αρέσει το γλυκό. Γιατί ρε φίλε, εγώ τρώω γλυκά 100 γλυκά τη μέρα. Και τι κάνεις εσύ. Και σεξ κάνω. Πότε κάνεις. Όταν δεν τρώω γλυκά. Όταν δεν τρώω γλυκά. Ναι. Πάμε ρε φίλε, λέγε. Ναι. Κλείσει την τηλεόραση, τα γάρι. Λέγε φίλε. Κατερίνη. Ναι. Ναι. Πάω. Ωραία. Θα συνεννοηθούμε. Ναι. Ναι. Και έχω εγκοστεί να μετά και την κυμένη. Γιατί ρε φίλε, τι έχεις. Για τον Πάο. Για τον Πάο. Θα δούνε με βάρκα να τους ξεματιάσουμε. Περνάνε την Κατερίνη και να στέλνουν αυτή η Αθήνα μας έχει καταστρέψει. Τι πράγμα είναι αυτό εδώ, τι πρέπει να κάνουμε, τι δηλαδή. Έχουμε κάνει τα πάντα, φέραμε βάρκα, φέραμε και με τα λέει, λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παοξής από την Κατερίνη, διαιτητές τους έχουμε δικούς μας πλερουά. Ενώσεις έχουμε δικιά μας πλερουά. Παίκτες έφερε ο πρόεδρος πλερουά. Την ΕΠΟ την πήραμε πλερουά. Τη Σουρωτή την αγοράσαμε, τη δώσαμε αυτή πλερουά. Ο Τσίπρας είναι φίλος μας, μας έκανε ιστορίες πλερουά. Παρατάφτα όμως. Ναι, παρατάφτα. Το παρατάφτα. Ναι, ναι. Παρατάφτα. Τι πρέπει να γίνει για να γίνει αυτή η ομάδα. Να βγάλεις ο Παοξής και ο Θεσσαλονικιός να βγάλει από το DNA του τη χωριατήλα. Τι σημαίνει χωριατήλα. Πώς θα γίνει αυτό ρε Κώστα τώρα. Θα σου πω. Το μάθαμε τώρα όλοι. Θα σου πω. Τι σημαίνει χωριατήλα. Και με τον Γκαρσία τι κάνατε. Με τον Γκαρσία στο Καραϊσκάκι τι. Σταμάταρε, σταμάταρε τα γάρι, σταμάταρε. Ο Γκαρσία τι έκανε. Έδωσε μια γροθιά ψεύτικη από κάτω
Ναι, και ήρθε ο Παχατουρίδης, πώς το λέγανε, το μαύρο, το χαφ, και του κάνε τον γκολ. Τι έκανε ο Γκαρσία, τι έκανε ο Γκαρσία, τα φάουλ χτυπούσε και τα κόρνερ χτυπούσε. Τι έκανε ο Γκαρσία, τι έκανε, πήρες πρωτάθλημα, πήρες κύπελο, βγήκες Ευρώπη Champions League. Τι έκανες με τον Γκαρσία, χρεώθηκες με τον Ζαγοράκη και ήρθε και σε έσωσε ο Άγιος Άνθρωπος Ιβάν Σαββίδης. Πλερώα με τον Τσίπρα και τον Πασόκ και ο Γκαρσία. Τι έκανε ο Γκαρσία. Πάρ' τώρα προπονητή. Τα λεφτά δεν φορά την ομάδα όμως. Ο επόμενος προπονητής, γράψτε το, του ΠΑΟΚ είναι ο Γκαρσία. Ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Γκαρσία. Γιατί είναι ο Γκαρσία. Γιατί όπως είστε με το Βιερίνια προσωπολάτρες και αύριο θα το χειροκροτάτε ενώ σερνότανε, θα σε φέρω τον Γκαρσία, θα βγεις τέταρτος, πέμπτος, τρίτος και θα λέω ζει τον Γκαρσία. Γιατί δεν είσαι πάω και εσύ, είσαι τα προσώπατα που μου έλεγε η τσιγκάνα εμένα όταν με έβλεπε το χέρι. Έχω δύο προσώπατα λέει που δεν σε χωνεύουνε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να είσαι ο Γκαρσία τον Γκαρσία και τον πάτο του ΠΑΟΚ, θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αποκλείεται να το πιέσει τόσο πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αποκλείεται να ενώσει. Γήπεδο θέλει να φτιάξει. Κάνει ένα μπάτζι πολύ σοβαρό. Η ομάδα παίζει μπάλα. Κάτι στέλνει. Πολύ φοβάμαι ότι από αύριο θα ξεκινήσουμε για τη νέα Τούμπα, θα βγάζουμε τους πολεοδόμους. Μέχρι τότε θα μαζεύουν τα χαρότα σκλάβους αυτοί οι παίκτες. Δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν έχω να πω για τον Γκαρσία. Πρέπει να γυρίσει πίσω και να αλλάζει προπονητής από αύριο. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, τέλει. Θα στο κάνει το, θα στο κάνουμε και αυτό το δώρο ο Ιβάν. Βέβαια. Εκεί να δεις άλλα. Εκεί να δεις άλλα δημοσιογράφη. Κάντε και άλλη πλατεία, ονομασία Γκαρσία. Ναι. Και Τερζανίνη και Κούδα, ούτε ένα στενάκι σοκάκι. Δηλαδή, αν είμαι εγώ ο Γιώργος Κούδας, ναι. Όταν μάθε, όταν έμαθα ότι με κάνανε πλατεία, κάνανε πλατεία τον Γκαρσία στην Καλκιδική στην Αρνέα, πού είναι ο Γιώργο, αν ήμουν ο Κούβας, θα έλεγα παιδιά, εγώ φεύγω, τέλος τον πάω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίος ο Κατερινιώτης. Ωραίος ο Κατερινιώτης. Ωραίος. Ξέρω, λέει ότι φταίει, αλλά τι φταίει και δεν φταίει, δεν ξέρει και αυτός τι φταίει. Τι φταίει, λέει, δεν ξέρει. Βγαίνουν και δεν ξέρουν τι φταίει. Αυτό είναι φοβερό, είναι για έργο, είναι για σύριαλ, είναι για επιστημονική φαντασία έργο. Ο δόκτωρ. Έχω σάπιο δόντι. Ο Δόκτωρ Χ. Ο Δόκτωρ Χ. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Δόκτωρ Χ. Καλώς τον, α. Σήμερα πήγα για πάρτι σου για να σε δω στο Φασαλινό. Μ' άρεσε πολύ, ε. Την Τρίτη θα πάω εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ και είχε κόσμο. Ωραίος είναι ο Φασαλινός. Στεναχωρέθηκα για το παιδί έτσι όπως κοιτάω ότι η τηλεόραση τέρμα αριστερά, Άρης δεν είναι. Ναι, είναι Άρης. Γιατί είστε να πω. Έχει καλές τοποθετήσεις το στοίχημα. Έχασε το over του Άρη με το Λάβριο. Έπιασε το συν 16. Πάλι για ένα καλάθι χάσαμε. Αυτό που χάσαμε για ένα καλάθι ήταν. Δηλαδή ναι, τα δυο μοναδικά σημεία που έχουμε χάσει είναι, ήταν για ένα καλάθι. Εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Να είσαι γερός και να. Βγάλαμε τις κάρτες του Ολυμπιακού. Πόσες κάρτες γίνανε. 6 κάρτες συν δώσαμε, δεν έδωσε δηλαδή, βγήκανε 8. Τώρα κοίταξε Κώστα τι γίνεται. Είσαι άνθρωπος που βλέπεις την ουσία και λες φταίει η χωριατήλα. Η χωριατήλα ξέρεις ποια είναι. Για πες. Αυτά που είπε ο Λεμονής, η παραδοχή που έκανε ότι μας έφτιαξαν, τα τελειώσαμε, μας έφτιαξε η ανοιχτή προπόνηση, μας βοήθησε. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα το παραδεχτεί και το παραδέχτηκε. Ναι. Δεν τον άκουσα τον κύριο Λεμονή. Πάω την αφήλωση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο. Εγώ δεν είδα κάποια. Ο Ολυμπιακός έβγαλε σαν αδύναμος πάθος. Ο ΠΑΟΚ μπήκε μπλαζέ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σλαμάς. Δεν έβγαλε αφού και μετά το. Μπλαζέ. Και μετά δεν έπρεπε να παίξει πρώτο ρόλο, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ. Μην τρελαίνε. Να χαλαρώσει, δεν είναι η Μπαρτσελόνα. Δεν είχε το πάθος, ρε παιδιά. Δεν έπρεπε να παίξει πρώτο ρόλο. Απλά το κακό ήταν ότι τα εξτρέμ του δεν κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Να αφήνουν στην κόντρα στο ένα μέναν και στο μήχρο να είναι 0-3. Αυτό. Πολύ σωστά ήταν στημένος από την άποψη του πώς να παίξει τακτικά. Από εκεί, εκεί δεν κατηγορούμε τον προπονητή. Τον κατηγορούμε πρώτον γιατί έβαλε δύο παίκτες οι οποίοι ήταν τα κυριότερα μηχανάκια και ήταν λάθος και δεν έκανε μετά τίποτε όταν άρχισε να του βάζει δύσκολα γιατί και οι άλλοι προπονητοί είχαν στον πάγκο. Δεν είχαν κάποιον, είχαν μόνο προπονητή. Ο οποίος έκανε αργά μια τυπική. Και δεν μπορούσε ο δικός μου να την δράσει. Εγώ ξέρεις γιατί χάρηκα περισσότερο σήμερα. Χάρηκες. Ναι, ξέρεις γιατί χάρηκα. Δηλαδή σηκώθηκα από το Φαρσαλινό και έφυγα. Με ήρθε ένα λογαριασμό που είχε 30-40 ευρώ και με, δηλαδή με ήρθε σαν να ήταν 3 ευρώ με αυτά που φάγαμε.
Αν χάναμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είμαι. Τα 30 εδώ θα με φαινόταν 300. Δηλαδή σε όλα συντελεί και διάθεση. Α, έτσι. Ξέρει γιατί χάρηκα περισσότερο. Και θέλω να τα πω αυτό στο φίλο μου, το κυπάρι του Ομαράτο, που δεν άξιζε συμπεριφορά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, να σου πω κάτι. Αυτό που είπε ο πρόπρο Λαλίσαντα έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, η Μαρμίτα έχει τον αφορμητισμό, έχει την Καζούρα, έχει τον Κουλιαμά, τον Χαβαλέ. Ναι. Αλλά τώρα να κάνει την Κοπριά να μιμείται με τη φωνή του Μαλάτου, τον ίδιο τον Μαλάτου. Δεν... Κάτσε, κάτσε, πείτε. Πω, 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 πω. Εμένα είπε Κοπριά. Ε, τι, αυτό. Άμα σε πω, θα μιλήσω. Πάμε πρώτα, πάμε. Παλιοκαραγκιόζη. Μα λε για επίπεδο και με λε Κοπριά. Μη Κοπριά, μη τέτοιε λέξει. Σα ποιοκυλιά έφαγε εκεί πέρα. Πήγε στο Βαρσαλινό, θα πει σε μένα Κοπριά. Μη, μη. Πάμε, πάμε. Πάμε. Εγώ καταρχήν με το Μαλάτο πριν αν είδε στην προηγούμενη εκπομπή τέτοιου χαρακτηρισμού δεν είχαμε. Μπούφο. Θα μιλήσει για επίπεδο και θα με δει Κοπριά. Το κρίμα πάντω για να συμπληρώσω κάτι που είδα δεν είναι ότι ο Παοξή ήταν δυσαρεστημένο τόσο από την εμφάνιση στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ότι σε λέει είχα τον Ολυμπιακό την ευκαιρία να τον βγάλω νοκάουτ, να του δώσω μία να τον βγάλω νοκάουτ. Στην κατάσταση που είναι και δεν το έκανα. Αυτό ήταν το κλίμα που εξέλαβα εγώ από τον κόσμο που είδα σήμερα που ήταν πάρα πολλοί. Ναι, ήταν κάτω ο αντίπαλος. Σε λέει δεν πρέπει να το βγάλω, ήθελα να το βγάλω νοκάουτ. Μπορούσα, αλλά δεν το έκανα. Πάμε επόμενη γραμμή. Και τώρα είναι τρεις οι διεκδικητές. Τρεις. Αυτό. Άμα κερδίσει η ΑΕΚ αύριο είναι ζόρι. Αύριο θα έχει τηλεφωνία. Δεν είναι ζόρι. Έχει πολύ δρόμο. Η ΑΕΚ αύριο είναι άνετη νίκη. Άνετη νίκη. Μην το λες αυτό. Άνετη νίκη. Πάμε. Έλα. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, καταρχάς ο χορός είναι πολύ ωραίος. Το ότι είναι ο κάθε μας του Ρωμαίος παίρνει σε εκπομπή, μη δίνεται βάση. Να λέει εδώ ένας, λέει εδώ ένας Αργιανός, το κυνικοσκούλικο. Όταν βγαίνει ο Παοξής και δεν ξέρει τι φταίει, άκου. Όταν βγαίνει ο Παοξής και δεν ξέρει τι φταίει, είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχει ζάχαρο και να πιστεύει ο γιατρός που σου είπε να τρως γλυκά. Είναι γιατρός. Μάλιστα. Λέγε φίλε. Σωστό. Ναι, ακούω που λέει τώρα ο Κώστας στο κινητό που διαβάζει κάτι. Ναι. Κάθεστε και ασχολείστε τώρα με τον κάθε έναν να πούμε. Σας κάνει μια εκπομπή. Ωραία τα λέει και ο Καβράκος από εκεί και ο ένας και ο άλλος. Είστε μια παρέα. Ποιος ξέρει να κουστάρει ή που κάθε ζητιά έτσι μπορεί για τίποτα. Που μιλάτε για μπάλα, για μπάλα, γιατί αυτοί οι περισσότεροι ο προπονητής τους φταίει, ο κόσμος μας φταίει. Πρέπει να μας φταίει. Δεν ήταν δικιά μας καβούρα, αλλά γίναμε προπονητές και αθλητές. Τα χίλια μου είναι, συγγνώμη κιόλας. Επόμενη γραμμή. Μύρε φίλε, γιατί το χάλασες. Ω πάρε. Παραφέρεστε παιδιά. Μύρε φίλε. Κόβεστε. Μια χαρά τα έλεγες. Πρόσεχε λίγο. Ναι. Επειδή πίνετε και κάνετε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα πάρουμε άλλες τέσσερις γραμμές. Μην πίνετε. Και όταν πίνετε δεν θέλω να παραφέρεστε και να υβρίζετε. Η εκπομπή δεν είναι για είναι υβριστική, είναι χιουμοριστική, είναι εκρηκτική, είναι ανατρεπτική, είναι ό,τι θες, αλλά όχι βρισχές. Πέστε μας αν αυτά που λέμε είναι σωστά, αν προβλέπουμε σωστά, αν έχουμε καλές τοποθετήσεις όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μην την κάνουμε τώρα και εκπομπή με το Στέλιο Λουκά στο TV 100. Πάμε διάλειμμα. Δεν το ξέρω τον κύριο εγώ. Αλέστε, TV 100 το λέγω. Δεν το ξέρω. Πάμε διάλειμμα. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε χορταίνει, μια βουκιά τους σε τρελαίνει. Φάε δύο αν μπορείς και πληρώνεις για το ένα. Φάε τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αν βρεις μεγαλύτερο μπέργκερ μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημά μας, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω και ένα δώρο μπαμπάτσικο της αρεσκίας σου. Το τέλος των μικρών και ακριβών μπέργκερ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστε τα τώρα στην Αγίων Πάντων 28 ή δώστε την παραγγελία σας στο 231-0510-045. Γιατί το μέγεθος μετράει. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.
Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Κολοτερορίτσα! Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ξύπνησες πρωί και θες φθηνό και ποιοτικό καφέ? Ζάπινγκ. Πίνασες και τράβηξε η ψυχή σου ένα καλό πρωινό? Ζάπινγκ. Βαρέθηκες να μαγειρέψεις και θες κάτι γρήγορο και ποιοτικό? Ζάπινγκ. Γυρνάς χαράματα και λαχτάρισες μια αλμυρή κρεπούλα? Ζάπινγκ. Θες να πιεις ένα ποτάκι πριν από την έξοδο? Ζάπινγκ. Ξέχασες να πάρεις γάλα για το παιδί? Ζάπινγκ. Ζάπινγκ για όλα τα γούστα, για όλες τις ώρες, όλο το 24ωρο. Και για τις μπαλαδόφατσες και Conex TV όλο το χειμώνα. Ζάπινγκ. Παπάφι με κανάρι γωνία. Και delivery στο 2310-949-696. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παιχτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα. Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Ποιο έπαιζε δεξί μπάκο στη Λίβερπουλ σήμερα? Πήγε ο Μίλνερ. Ποιο ξεκίνησε δεξί μπάκο στη Λίβερπουλ? Μίλνερ είναι ο Κασέρας.
Κάτι άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το βρούμε μετά. Αυτοί οι τρεις είναι σίγουρα. Αυτή είναι, ναι, μόνο εδώ. Έπαιξε ο Άλεξ Άρνολτ. Χέντερ, Τσάν και Μίλνερ. Ο Μίλνερ έπαιξε εξάρι. Α, και μετά όταν έγινε αλλαγή, πήγε ο Μίλνερ εδώ. Ναι. Όταν έβαλε τον. Ποιον. Καλά, α μην κάνουμε κοιλιά, θα το βρούμε. Δεξί μπακ, ποιο έπαιξε. Τέλος πάντων. Ήταν ο Γκούμες. Ναι, έλα φίλε. Μέρα την πιο ωραία μαρμίτα. Καλώς το. Έλα, ο Φωτιάτης τον κάνει. Ω, πού σε έρθει. Τι κάνετε τα παιδιά μα, τι κάνετε. Τι πόδιος είναι. Σας παίρνει και σας ακούει. Κωστή, καλημέρα γόρι μου. Καλημέρα. Σε βλέπει από τα Εμμυράτα, ένας φίλος με έστειλε μέσα στο τάμπλετ και σε βλέπει και σε παρακολουθεί. Στα Εμμυράτα είναι ο φίλος. Είναι από τα Εμμυράτα. Και εκτός αυτό... Είναι Εμμυραταριός. Εμμυράτη είναι! Είναι φίλο, α πούμε, και επειδή είναι στην εκπομπή, την επρόμηνη που είχαμε. Είναι δηλαδή Έλλην ή ξένο. Όχι, Έλληνα είναι, είναι από εδώ την Πηλαία, αλλά. Από την Πηλαία είναι από τα Εμμυράτα είναι. Όχι, μα έλειπε άρα από Εμμυράτε. Εργάζεται. Στάσου να συνεννοηθούμε, ρε. Έλληνα είναι, άνθρωπε. Ναι, Έλληνα είναι από εδώ. Από πού είναι? Από εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι από την Πηλαία. Απλά σπουδάζεται εκεί πέρα. Στα Εμμυράτα και ο πατέρας είναι πολιτικός μηχανικός. Τι σπουδάζει στα Εμμυράτα? Έχει σχέση με την πρεσβεία από εκεί από την Εμμυράτα. Είναι πάλι κάτι έτσι είναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Τι σπουδάζει, δεν έχει στην πρεσβεία. Στην πρεσβεία σπουδάζει. Ναι, όχι. Έχει σχέση. Είναι διπλωματικός υπάλληλος. Μην τον κόβεις. Λέγε τον κόβο. Καθίστε ρε παιδιά. Μην τον μπερδεύεις. Σπουδάζει στα Εμμυράτα διπλωμάτης. Ναι, έχει σχέση με την διπλωματία, κάτι τέτοιο δεν είναι. Απλά είχε έρθει εδώ στο Φαρσαλινό. Παπλωματοποιεί. Και είχε έρθει, ας πούμε, και κάναμε συζήτηση, ας πούμε, για γνωριμία, ας πούμε, με τα κίνητα προσκυλιά μου. Με τα νησιτικά. Θες... Και μου λέει, εγώ έχω σχέση με τα Εμμυράτα, μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Τι δουλειά μπορεί να κάνεις εσύ με τα Εμμυράτα, δηλαδή? Εγώ, γιατί εκεί πέρα έχω και να αγοράσουν για εδώ, για τη Χαλκιδική. Εμμυριαταργή, να πάρουν δηλαδή σπίτια δικά μας. Δεν χάσε ρε, δηλαδή. Θα έρθει στην Πηλαία να πάρει Εμμυριαταριό. Δεν θα πάρει από την Πηλαία. Έχει πάρει, δεν κατάλαβα. Αυτό επειδή είναι από εκεί, ήρθε στο Φασαλινό, έκασε έτσι ρετσίνα εκεί πέρα και φάγανε. Και κάναμε συζήτηση. Εγώ τώρα τυχαία, α πούμε. Και το ρώτησα, α πούμε, τι ασχολείσαι. Εδώ ασχολείμαι με τα μυστηρικά. Εσύ ασχολείσαι και εγώ ασχολούμαι, λε με τι. Τι. Εσύ με τι είπε, με τι ασχολούμαι. Εγώ τον είπα, αλλά ασχολούμαι με μυστηρικά. Έχουμε σχέσει εδώ, παιδί, έχουμε να φέρουμε επενδύσει. Ξένους αγοράζουν τα σπίτια που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ωραία. Οπότε υπάρχει άνθρωπος εμμυριαταριός, ο οποίος θέλει να αγοράσει, ας πούμε, στην Πηλαία σπίτι, αυτό ρωτάω. Όχι, δεν είναι εκεί στην Πηλαία. Είναι από την Πηλαία το παιδί και είναι στα Εμμυράτα. Αυτό ήταν να σε πω. Ναι, εσύ τι δουλειά θα κάνεις με αυτό, τι μπορεί να κάνεις, τι δουλειά. Αυτός μπορεί να φέρει άτομα από εκεί για τη Χαλκιδική. Να αγοράσουν ακίνητα αυτοί από τα Εμμυράτα και εσύ θα είσαι ο διαμεσολαβητής. Τώρα κατάλαβα. Καμιά γυναίκα αυτός δεν μπορεί. Τελικά σε μια γυναίκα. Να σε πω και ένα άλλο. Σε βλέπει από τη Νέα Σμύρνη 4 χρονών παιδί. Έχω ένα δικό μου από εκεί από τη Νέα Σμύρνη. Συμπαθητέ είστε. Τι ω πρόβλημα. 4 χρονών παιδί. Ο Σταμάτης βλέπει. Ναι, και. Αυτό έχω να σε πω δηλαδή. Τι παιδί είσαι. Την τρίτη, τρίτη θα φάμε πατσά στο Φαρσαλινό. Άστατο, αυτό να δω. Την Τετάρτη θα φάω καραβίσιο στην κυρία Μέρη. Είμαι καλυμμένος από φαΐ. Άντε πάλι τζάμπα. Ναι. Και ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Μαλάτο. Χαιρετήσεις. Ναι. Θυμάμαι ότι φέρνω καπάκια που με ζήτησε. Χαπάκια. Καπάκια, ξέρω αυτό, ξέρω. Ζήτησες χαπάκια. Για το παιδικό σώσεις, κάτι είναι. Πίστε ότι είπε το κοντό, με το μουστάκι, με το καπάκι. Ναι, τα καπάκια που μαζεύουμε για το αναπηρικό αμαξίδι. Έχω μαζεύει και Μαλάτο. Μαγκό, το μαγκό. Λέγε. Θα έρθω με τον Κωστή να τα πάρω. Θα φάει και αυτός πατσά. Κανονίζουμε την εκπομπή μέσα. Τι σου πω, φίλε, εγώ δουλεύω σε κανάλια που μαυρίζουν, τι να σου πω. Άσπρισε. Όνομα και ομάδα, φίλε, πες εδώ. Ρατόπουλε, άσπρισε. Άσπρισε. Εντάξει, καλά. Ρε. Έλα. Πάμε πάλι. Πες όνομα και ομάδα. Τι ομάδα είσαι? Εγώ. Ναι. Αργιαμάρα. Άρα. Έλα, Ασλαμά. Ναι. Λίδα ασκήμα, τρελέ. Α, τρελέ εσύ είσαι. Πού είσαι, αγόρι μου, καλά. Ο αδερφός του... Ναι. Α, το πώς το... όχι, εντάξει, και ο αυτό που είναι ράκια, ο Ρατόπουλο, θα καταλάβει.
Πυγμάχος. Ναι, ένα παίκτη. Δεν μου λες, καταρχήν πρέπει το μάτς που θα θέλω λίγο να σχολιάσω Ολυμπιακό και πάω. Καταρχήν χάρηκες σαν Αριανός εσύ. Εντάξει, το είδα. Όχι εντάξει, όλοι οι Αριανοί ήταν με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι παγερά αδιάφορος, εγώ με ενδιαφέρει. Απαγερά είσαι αδιάφορος. Οι άλλοι... Αλλά αυτό που λέει. Ναι. Πρέπει καταρχήν τον Νόβα να πάει, το Νόβα πρέπει να πάει να πούμε και να ζητήσει διαφυγόντα κέρδη για το θέαμα που παρουσίασαν οι ομάδες, γιατί πονέσαν τα μάτια μας. Ναι. Δεν είναι δυνατό τώρα να φέρει ο παίκτης μπροστά και να είναι δύο παίκτες μαζί, χωρίς να κάνουν κίνηση ένας στα αριστερά, ένας δεξιά ή ένας να πάει ξέρω εγώ στον άξονα. Δεν πειράζει. Τώρα που, θα δείξει η τρία τον Άρη με την Boca Junior θα αποζημιωθούμε. Ναι. Θα το δείξει. Δεν ξέρω εγώ λογικά. Δεν θα πάρει κανένα φράγκο να πούμε κανένα 30-40. Θα πάρει ο Καρυπίδης. Δεν νομίζω να το δείξει τηλεόραση το μάτς με την Boca. Θα το δείξει, αλλά θα πουληθούν πρώτα τα εισιτήρια. Έτσι με είπαν εμένα. Για να πάρετε τα εισιτήρια και να δείξει και το μάτς. Τα εισιτήρια θα πουληθούν καλά. Στο τέλος θα γίνει λέει. Έτσι μου είπανε. Εκείνος ο φίλος εκεί με τον πολύ σωστό είναι αυτό που θέλει να το κάνει δίκης αν είναι έτσι. Πολύ σωστά. Εκείνος ο φίλος που μου θυμίζει τον Άραβα με το πιτόγυρο στον Άρη. Ναι. Με το Μούση, παραγική. Ναι. Τι είπε για τον Ζάχο. Για ποιον? Για την ποιότητα του Ζάχου, λέω. Θύχτηκε τώρα. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ καταρχήν τον Ντρούλινγκ είναι γεγονός ότι εγώ όταν έβλεπα Μαρμίτα τον γούσταρα. Αλλά το να παίρνει εμένα τώρα ένας άλλος που έβλεπε την τηλεόραση, εγώ δεν είμαι προς Θεού, και να παίρνει και να λέει ότι ξέρεις τι, ο Ζάχος είχε επίπεδο ενώ εσείς δεν είχατε, σε αυτό διαφωνώ. Σε πληροφορώ επειδή είναι πολιτός μου ο Ζάχος. Έτσι, είναι από τα πιο χαμηλών τόνων παιδιά. Δεν διαφωνώ. Έτσι, και εγώ, αλλά και εγώ ούτε τον άκουγα, πάντα ήταν περιστατωμένη απόψη του. Μα δεν τον άκουσε ποτέ. Μα... Απλά αφού το λέει, όταν τον προκαλούσαν τώρα, μα... εκεί τον έβρισε. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν διαφώνησα ποτέ. Εγώ τον έχω γνωρίσει μια φορά που κάνανε και τον Ριγιούνιον, ήρθα κι εγώ και τον γνώρισα μαζί από κοντά. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι εκείνος έχει επίπεδο, εσείς δεν έχετε. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Άκουσε λίγο, φίλε, για κάποιον οποιοδήποτε, άμα το πει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να πει ότι τώρα κάποιος δεν έχει και επίπεδο, ας πούμε, έτσι. Όχι, περίμενα να τελειώσω λίγο. Το παλικάρι εκείνο είχε την άποψή του σεβαστή και είπε, το ρώτησε ο Ραπτόπουλος, εκτός από τον Μαλάτο, ποιο θεωρείς, λέει, καλλιεργημένο. Και λέει ο, πώς το λένε, και λέει εκείνος, λέει, θεωρούσα, λέει, τον Ζάχο. Εγώ πιστεύω ότι όσο επίπεδο έχει και ο ίδιος αμάς και εγώ, δεν έχει ξεφύγει. Αν εξαιρέσεις... Ναι, θα σου πω λίγο κάτι. Αν εξαιρέσεις, για να μην πούμε ονόματα συγκεκριμένα, αν εξαιρέσεις κανένα δυο χαρακτήρες στη Μαρμίτα, οι οποίοι όντως έχουν ξεφύγει, κατά τα άλλα δεν θεωρώ ότι έχει ξεφύγει πια κάποιος και έχει κάνει κανένα έγκλημα. Αυτό, γι' αυτό... Ναι, εντάξει. Έχεις μαγαζί, τίποτα στην αυλογή, στραγγίσεις, τίποτα εμπλέκεις εκεί, τίποτα. Αυτός έχει, εγώ έβαλα την ταμπέλα, το όνομα, Μαρμίτα. Είμαι και εγώ εκεί όμως. Συμμετέχω και εγώ εκεί. Κάνω το σκουπίζω, σφουγγαρίζω. Αυτός εδώ εκεί. Να πούμε να σε δούμε τότε. Όχι εγώ αυτό. Ναι, να έρθετε. Στα μάτς ιδιαίτερα που πηγαίνω σε κάθε μάτς και μπάσκετ. Εκεί πέρα έχει μαγαζί ο ξαδελφός μου. Στο 10 που έχει εκεί πέρα τη μαγαζί. Και το 10 ήταν χασάπικο. Ρε παιδιά, γιατί δείτε. Στο 10 είστε εσείς Βασίλης. Ναι. Είναι ανάμεσα σε δυο μαγαζιά που είναι πολύ γνωστά. Στη φαρμακοποιώ τη φίλη σου και... Κατάλαβα. Εντάξει, θα πούμε εκεί πέρα. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια πάλι, παιδιά. Φιλιά στον αδερφό. Και να το ξεκαθαρίσω λίγο, να μην λέει για αλλεργία. Το Ζάχο, όντως, τον έχω γνωρίσει, δεν διαφωνώ σε αυτά. Αλλά ρε φίλε, εσύ που υποτίθεται ότι βλέπεις Μαρμίτα, γινόντουσαν πολύ extreme σκηνικά σε εκείνη τη Μαρμίτα. Ήτανε προ. Με αυτή την έννοια το λέω κι εγώ. Ήτανε προ. Δηλαδή, αυτό μου έκανε εντύπωση, όχι επειδή το συγκεκριμένα για τον Ζάχο, και τον Τρέγια να έλεγες, και τον Νίκο τον Κουμπάκη. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι υπήρχε επίπεδο. Τα μάτια σου δείξαν το επίπεδο, ρε το κουμπονιστή, ρε το δείξαν. Τον απαντάω, ρε φίλε. Ναι, το απαντάω. Του πολίτη του κόσμου. Πολίτη του κόσμου και βλέπει η ακούη Μαρμίτα. Πριν 10 χρόνια η τηλεόραση, 15, και στην Αθήνα ήταν τρανς, πώς να σου το πω. Είχε... Extreme ήταν. Ήταν extreme. Τώρα η τηλεόραση στην Αθήνα είναι καθώς πρέπει. Κόβεσαι με τον παραμικρό. Δεν έχει εκείνα τα τρανς και τις ιστορίες. Όταν πήγε ο Γεωργίου στα καφενεία, δεν θυμάσαι τι γινόταν τότε. Σήμερα λοιπόν η Μαρμίτα ακολουθεί την ίδια συνταγή. Εντάξει.
Ήθελα να πει κάτι. Η μαρμίτα είναι ορισμό Trust TV. Ναι. Σκουπίδω τηλεόραση του κερατά. Ακριβώς, είναι ό,τι έχει κάνει. Με συγκίνησε το παιδί του Παρατσούκλι. Πολύ του κόσμου, μπράβο, πολύ ωραία. Σκουπίδω τηλεόραση. Ναι, αλλά ενοχλήθηκε, δε φίλε, από τον Γιώργο. Δηλαδή, τι να πω, τι θες, μια αποσφαιρωμένη μαρμίτα, μια μαρμίτα μέσα στη φορμόλη, ας πούμε, τι πράγμα, δεν το κατάλαβα, ας πούμε. Και δεν είπαμε πια και τίποτε να το προσβάλλω τον άλλο. Ο Γιώργος ειδικά, ειδικά ο Γιώργος, δηλαδή, τι να πω, κάνω. Προτελευταίος, έλα, το τράβηξες. Να το κράξεις άλαμα είναι. Το, αλλά τι να, τι το κάνεις. Το τράβηξες, πάει, το τέντωσες, καλημέρα. Τι κάνει, κατάλαβα. Έλα, φίλε, ναι. Βάγγελος από Τούμπα. Τούμπα, Παναθηναϊκός, ωραίος. Αν θέλεις όνομα, αν θες, εντάξει. Να πω έτσι εγώ τη γνώμη σήμερα. Θεωρώ ότι το πάνελ είναι διψό. Καταρχάς, που είναι ο Πουγάτης, που είναι ο Ζάχος. Εγώ άλλες εποχές έχουμε τα τηλεόραση. Πού είναι ο Άρης, φίλε. Πού είναι ο Άρης. Σωστά, πάει και ο Άρης. Πάει και εδώ. Ήταν ο Μακουκούλα εδώ. Πού είναι ο Ηρακλής. Μακουκούλα, τρέλια. Πού είναι. Πού είναι ο Ζαγοράκης. Αλλάζουν τα πράγματα, ναι. Και το πάνελ, φίλε, πρέπει να σε βοηθάει και η ομάδα σου. Εγώ τώρα να πω πέντε πράγματα. Μιλάω για β' εθνική, αλλά. Μιλάει για σύνδεση. Είναι... Ναι. Αλλιώ είναι εγώ να έχω να μιλήσω εδώ, να περιμένω ένα ντέρμπι Άρη Πάουκ, να περιμένω ένα Άρη, ξέρω εγώ, πάνω. Ατρόμητος. Ένα ΑΕΚ Άρη. Αλλιώ είναι να έχω να μιλήσω για αυτά τα παιχνίδια που και να τα περιμένω, να υπάρχει ένα κλίμα διαφορετικό. Κάθε εποχή έχει τα δικά τη, φίλε. Τώρα περιμένω να αρχίσει Άρη η Γυμιακό. Τι να κάνω δηλαδή. Τι να πει γι' αυτό. Τώρα κατάντησαν τον Αριανό να πανηγυρίζει το τρίποντο του Βασιλόπουλου με το Λάδριο. Ναι. Που παλιά το Λάδριο δεν τολμούσε να πει θα παίξω με τον Άρη. Ναι, ωραίο, σωστό. Το σημειώνω. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι Αργεντινή, μένω. Δεν μένω πολύ εδώ πέρα. Αργεντίνος είσαι. Δηλαδή πα και έρχεσαι. Και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Τώρα πήγε από τον Παναθηναϊκό. Τι να πει και ο Παναθηναϊκός ακόμα αυτή τη στιγμή. Τι με νοιάζει εμένα. Όχι μόνο για Άρη και Ηρακλή. Μην την κάνουμε χιλιάρε την έχουμε. Λέγε, ρε φίλε. Αργεντινή είσαι τώρα. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω κυρίως είναι ότι σήμερα εγώ θα κάνω σούστες. Και έχω ξετεντώσει δίκιο, δεν ξέρω πού να βρω το δίκιο μου, εν μέρει. Και δεν ξέρω τώρα, είμαι στη φάση να είναι το χάλι ακόμη και... Πες μου, τι μπορώ να κάνω. Τι έπαθε ρε, δεν καταλαβαίνω. Κάτσε λίγο πιο καθαρά ρε φίλε, κάτι είπες ότι έχασες το δίκιο. Τι? Συγνώμη, τι λέει το παιδί. Δύο σούστερ σήμερα και δύο έχουν ξετεντώσει. Τι σούστερ. Πού θα βρω το δίκιο μου. Τι σούστερ, φίλε. Είναι γιορτές για motocross. Από πού τις αγόρασες? Από το δεύτερο, το φαναριτή, το Τζίμι και την Αριστοτέλους. Ναι, δεν σας πω, μη λες όνομα στον αέρα. Αν πας αυτόν εκεί, δηλαδή μισό λεπτό, δεν μπορείς να το αποδείξεις ότι είναι προβληματικές. Όχι, αυτό λέω, πήρα που τις έδειξε και μου λέει ότι ρε φιλαράκι, λέει, εσύ τις χρησιμοποιήσεις και άρα δεν μπορείς, λέει. Δυστυχώς, φίλε, θα σου πω λίγο μια. Ακριβώς αυτό να σου πω. Δυστυχώς είναι να πέσει και στον κατάλληλο επαγγελματία. Αν είσαι άτυχος, και εγώ την έχω πατήσει και όλοι μας. Πάρε, φίλε, ένα. Πάρε, φίλε, ένα. Πάρε ένα φουσκωτό, σπάσε στο ξύλο, θα δώσει τα λεφτά. Τι λε, ρε, αυτό που λε. Αν πα. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου να πάω στην Κοπαίδα, πάω να ανέβω με τα φιλαράκια μου. Βρες εκεί κάνα Γεωργιανό, εκεί πέρα κάναν μετανάστη. Εντάξει, το παιδί το καταλαβαίνουμε. Τα έχει το δύο πιάτα, φαΐ, πάντα. Πάρτα. Έβγες τελευταίος. Έβγες σε όλους. Ναι, τελευταίος, φιλιά. Τι πήρε σούστες. Ναι, δεν έχει άλλον. Κύριε, ε! Α, τελειώσαμε. Ναι, ωραία. Τέλος. Μην πάρεις. Τέλος. 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 Τι γίνεται τώρα με τις διακοπές με την εθνική. Κάτι λένε ότι θα σταματήσει δύο εβδομάδες. Όχι μία. Την κλασική. Τώρα έχει αγώνα. Τώρα έχει 28. Δεν έχει μπάσκετ τώρα. Από ό,τι ο Πάο παίζει με τον Αστέρα Κυριακή. Δεν ξέρω πότε παίζει, πρέπει να το δω. Δεν ξέρω, εμείς μαρμίτα να κάνουμε. Πότε έχει τώρα. Τι? Τώρα πότε έχει εθνική. Άκου τώρα. Εθνική έχει 9 με 12. Καταρχήν μεσοβδόμαδα έχει κύπελο. Το ξέρουμε αυτό. Τετάρτη από τον Καλαμαριά σου. Ωραίο. Καλό. Τετάρτη έχει πάω. Έχει 5 και 4 το Άρη Πανιόνιο και μετά καπάκι Καλαμαριά. Ναι, καλό. Έχει την ώρα να είσαι Πανιόνιο. Ναι, 5 και 4. 5 και 4. Και καπάκι έχει Καλαμαριά πάω. Πρέπει να είναι 5 και 4. Τώρα δεν τα ορίσαν και καλές ώρες εδώ που ήταν. Έτσι. Και την εβδομάδα μην και καλές ώρες. Και να μην ξεχνάμε ότι πλέον ακόμα το Χαριλάφα έχει κόσμο. Κάποιοι υποξένες λογικό να πάνε προς Καλαμαριά για να δουν Καλαμαριά Πάοκλι. Από το άλλο, Σαββατοκύριακο να πούμε στον κόσμο αλλάζουν και ώρα στον αγώνα γιατί αλλάζει η ώρα, έτσι. Yes, το αλλά... άλλο Σάββατο το βράδυ αλλάζει πλέον. Ναι, yes. Μετά το μάτς το καλό πάει 7.30, πάει 7.30 από 8.30. Τέλος. Δυστυχώς το Ολυμπιακός Πάοκ
δεν είχε γκρίνια για διαιτησία. Δεν γίνεται η δουλειά μας καλά και επειδή, και επειδή δεν υπάρχει γκρίνια, ανακαλύπτουν τα μέσα από ό,τι με πληροφορούν, πάνε να πουλήσουν αδικημένο τον ΠΑΟΚ. Αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο καραγκιοζλίκι και η μεγαλύτερη κατάντια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Της ελληνικής δημοσιογραφίας. Φύγαμε, γεια χαρά. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα.